Καλώς ήρθατε για το τσάκαλο καταπληκτικό φωτοσπόρο. Πίπνο καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτε και ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήριε, κάντε το θε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να αράσουμε την παρακάτω από δύο μελαγχολία για να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα, κυρίε και κύριοι. Ελάτε στην παρέα μα, Ελλάδα και εξωτερικό, εντό εκτό και με τα 7. Πάμε και σήμερα να περάσουμε όμορφα! Έχουμε ετοιμάσει πραγματάκια για εσάς. Θα πούμε άλλα από αυτά που ετοιμάσαμε. Εννοείται, αυτό κάνουμε πάντα εδώ και 19 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Έχω απέναντί μου τον Κορύβαντα. Ξέρεις ποιοι ήταν οι φίλοι οι Κορυβάντες? Ήταν στην αρχαία Ελλάδα που πίνανε διάφορα, ρε παιδί μου, τρώγανε αυτά κτλ. Και μετά πέφτανε σε μια κατάσταση ψιλομέθης. Οι Κορυβάντες. Και βέβαια εκεί μέσα στην. Καταλαβαίνεις τώρα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή. Πόσο μπροστά, πότε είχαν ανακαλύψει οι δικοί μας φίλε τα πάρτι, ας πούμε, τα after. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Η είδηση είναι ότι σε αγώνα γάμα εθνικής στη Ρωσία έκανε τη σέντρα, προσέξτε τώρα, όχι μασκότ, όχι κλόουν, όχι κάποια μοντέλα, όχι κάποια αυτά. Την έκανε αρκούδα. Κανονική, να το δείχνει, και κάνει και χέρια, φίλε, η αρκούδα. Κανονική αρκούδα, έτσι. Όχι κανένας αρκουδιάρης, να πούμε, μασκαρεμένος από αυτούς που βγαίνουν σε επιθεωρήσεις. Μια κανονική αρκούδα. Έτσι, δεν είναι. Και βέβαια καταλαβαίνετε άμα πέσει ξύλο σε αυτό το γήπεδο, τι ξύλο θα είναι. Έτσι, κανονικά, έτσι, το ξύλο της αρκούδας. Τώρα, αν θα είναι με ντέφι ή χωρίς ντέφι, δεν ξέρω. Ο μικρός Αβίδης μάλιστα το πήρε το βιντεάκι και έκανε ποστάρισμα που λέει «Ιδού λέει ο νέος αρχηγός αποστολής στα μάτς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας». Ωραίος! Ξεκάθαρος, φίλε! Έτσι είναι, σου λέει! Έτσι θέλετε! Έτσι! Ρε τι γίνεται, ρε την αρκούδα την καημένη! Ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύουν βέβαια τις αρκούδες μου είχε πει κάποιος «Άστο! Άστο!» Και χαίρομαι που, να το πω έθιμο, έθιμο δεν είναι, χαίρομαι που εξέλιψε πλέον. Μιλάμε για πολύ βασανισμό των ζώων, έτσι, για να καταφέρει τώρα το ζώο να καθίσει στα δυο του πόδια για να χορεύει όπαν είναι νάι, είναι νάι. Άστο. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα κληρώσουμε και σήμερα κρεατάρες για ένα μήνα. Πόσο χαίρομαι που μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, ένα τέλος πάντων οποιοδήποτε, ένας ακροατής θα έχει γεμάτο το τραπέζι του με καλούδια για ένα μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελο στην Νεάπολη. Κορυφαίο κρεοπωλείο, ο Άγγελο στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου. 125. Μ' αρέσει που κάποια στιγμή είχα κάνει λάθος και είπα Κωνσταντίνου Καραμέλη 125 και μου στέλνει ο Κώστας από το κρεοπωλείο Άγγελος, λέει Κωστή μπέρδεψε πολιτικούς. Και οι δύο βοήθησαν τον τόπο ξεκάθαροι, πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, μπερδέψαμε τώρα. Αυτά που λέτε. Χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια προσφοράς. Ό,τι θέλετε από κινητό, από τάμπλετ, από ψυγεία, πλυντήρια, από φούρνους, από τι θέλετε και κυρίως τηλεοράσεις εκπληκτικές και LG και Sony και Philips και τα πάντα και όλες οι μάρκες εκεί και βέβαια NEF συσκευές για μαγείρεμα από το 1800 τόσο, μεγάλη εμπειρία μιλάμε. Δεν ξεχνάτε ότι για τα οπτικά σας χορηγός, παντοτινός χορηγός και αδερφός, Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος. Δεν πηγαίνετε αλλού, δεν ψάχνατε αλλού, πηγαίνετε κατευθείαν στην Νεάπολη, στον κεντρικό δρόμο, πριν τον Αγιώργη, στην Παναγία Τσαλτάρ 22. Και εκεί λέτε κιόλας, έρχομαι, άκουσα την εκπομπή. Δεν χρειάζεται, θα σε περιποιηθεί έτσι κι αλλιώς όπως πρέπει. Ο Μανώλης και η Τόρη και η οικογένεια όλοι. Τρεις γενιές οπτικά. Φυσικά για τον κορυφαίο γύρο της πόλης. Ένα είναι το μέρος, Λεωφόρο Στρατού 18. Όλα στα όρθια. Και ο ζουμερός γύρος θα σας πάρει το μυαλό. Και οι σκεπαστές και τα πάντα όλα που θα βρείτε εκεί. Και δεν ξεχνάτε αν είστε επαγγελματίες και έχετε καφετέρια, έχετε εστιατόριο, έχετε τέλος πάντων χώρο εστίασης, οτιδήποτε. Ταβέρνα, καφεμάγαζο για γρανίτες σπιτικές, για αναψυκτικά και βέβαια Φρέντο Εσπρέσο Βέντο, κορυφαίο στο είδος του. Αυτά. Λίγες μέρες πριν, μόλις λίγες μέρες πριν ήταν που οι, επειδή τέλος πάντων τρέχουν με ταχύτητα οι ειδήσεις, δεν είναι όπως κάποτε που, ξέρετε, έβγαινε μία είδηση την Τρίτη το βράδυ, την έπαιρνε ο δημοσιογράφος, την έγραφε στο χαρτί, την πήγαινε να τυπωθεί στην εφημερίδα
πήγαινε η εφημερίδα στο ατελιέ να φτιάξω τη σελίδα, να πάει τη νύχτα στο Κιλκίς να τυπωθεί, να γυρίσει την άλλη μέρα, να πάει ο κάθε ένας στο περίπτερο να την πάρει την εφημερίδα. Δηλαδή, πραγματικά, my animals slow. Το γαμπίπι και ψόφισε, που λέγαμε να το πούμε σε πιο λαϊκά, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε ούτε αθλητικό ραδιόφωνο, δεν υπήρχε φυσικά ούτε διαδίκτυο. Τώρα παθαίνει διάστρεμα ο Χρήστος Κιώσης, 5 η ώρα. 5 και 1 σοκ πριν από λίγο. Διάστρεμα ο Χρήστος Κιώσης. Αμέσως, είναι τόσο ραγδαίοι οι ρυθμοί που δεν προλαβαίνεις. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτόν τον ωριμαγδό έρχονται διάφορες ειδησούλες. 12 Απριλίου 2018. Τώρα, λίγες μέρες πριν. Εκδίκαση της περίπτωσής μας για το μάτς με την ΑΕΚ, Κομίνης, απάτη, κλοπή κτλ. Λέει η Έλλη Ρίζου, νομική σύμβουλος της ΑΕΚ. Το αποδεικτικό μέσο, δηλαδή το βίντεο, προσκομίζεται απαραδέκτος. Και ζητούμε να μην γίνει δεκτό. Ζητούμε την απόρριψη της αγγελίας. Να το πούμε έτσι απλά. Δεν το γουστάρουμε ρε το βίντεο, δεν μας το φαίνεται, δεν το θέλουμε. Δεν επιτρέπεται, δεν κάνει. Το αρνούμαστε, το λέω έτσι απλά. Αυτό το απαραδέκτος το κάνουμε λίγο πιο λιανά, το πούμε στη δημοτική, για τους πιο νέους. Αυτά στις 12 Απριλίου. 16 Απριλίου. Χτες. 16 Απριλίου. Δηλαδή 4 μέρες μετά, το σκέφτηκε μάλλον. Νομικό τμήμα ΠΑΕΑ έχει κυρία Ρίζου δηλαδή. Ναι, λέμε ναι στη μελέτη του βίντεο, ναι στην κλίση του Κομίνη. Άρε δε σε παράγοντα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Συγγνώμη, πείτε μας πάλι λίγο. Έχουμε την εξαπορία, πείτε μας. Γιατί κοίταξε στην μελέτη, αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή θέλατε, δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει δεν θέλατε το βίντεο. Το παιχνίδι, αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν κάναμε θέλαμε. Ναι. Το θέλαμε. Είπανε, όχι, ότι... λέει, θέλουμε να γίνει. Α, θέλετε να γίνει το βίντεο. Λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος γιατίς για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Στην αρχή. Μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτή ότι. Εμείς θέλουμε και εμείς και αυτοί και... μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει, θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο. Είπαμε να κάνει ναι. Μετά το παιχνίδι, οπότε το κάνει... Το τελείωμα θέλω, τον επίλογο. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Με λένε Ρίζου. Κι όπως θέλω τα γυρίζω. Έλα ρε Ρίζο. Αυτά που ξέρεις. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων. Δεν μας λέτε και εμάς να μάθουμε. Καλά. Λίτσα. Αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα στον και βάλε το λέει. Πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομούρεκα και γίνε είδωλο. Γίνε είδωλο. Σκίζω έτσι ρε. Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά, τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνε οπτασία. Μίλα καθαρά βρε μπόμπυρα. Ξανασκίζω έτσι ρε. Μπόμπυρα. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητά. Το Λίτσα που δεν βγαίνει από το καλυψό. Και γίνε πυργοδέσποινα του λιβάνου να σε καμαρώνω υπότι σου. Έγινε τίποτα με τη ΔΕΗ. Το τσάκωσες. Έγινε τίποτα με τη ΔΕΗ. Μικρή παρένθεση στην ιστοριούλα μας. Με τον Κομίνη και την Άκη, τη ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Έγινε τίποτα με τη ΔΕΗ. Θαύμα τότε έτσι, να διοριστεί στη ΔΕΗ, φίλε. Όχι μόνο τότε και μετά, δεν λέω. Έγινε τίποτα με τη ΔΕΗ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από εσάς να μου πει έστω και ένας. Θεωρείτε ότι αυτά που λέει ο Ρίζος υπήρχαν γραμμένα σε κανένα σενάριο? Υπάρχει καμία πιθανότητα? Δηλαδή αυτό το πράγμα. Να το έχει γράψει κάποιος και ο Ρίζος να το αποστήθησε. Υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέμε ότι αυτοί ήταν ευφυείς. Ήταν ιδιοφυείς. Και ευφυείς και ιδιοφυείς. Στον αυτοσχεδιασμό. Στην κατεβασιά του μυαλού. Στο 4-3-3 που έπαιζε το μυαλό. Ένα τους έγραφες, 10 λέγανε. Και δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι. Έχεις τώρα τον Πέτρο Φιλιππίδη να λέει εμείς είμαστε λέει κορυφαίοι κομικοί. Ρε απαράδεκτε, είναι εν ζωή ο Κώστας Βουτσάς
Και δεν λέει ο Κώστας Βουτσάς, είμαι κορυφαίος κωμικός και μεγάλωσα τρεις και τέσσερις γενιές με τις ατάκες μου, με τις γκριμάτσες μου, με τις φωνές μου, με το όλο μου, με την όλη μου παρουσία και βγαίνεις εσύ να πεις είμαι κορυφαίος κωμικός. Καταρχήν κορυφαίος κωμικός δεν θα δίνει τη φωνή του σε 52 διαφημίσεις. Θα θεωρούσε ότι άσε, αν μπει κανένας νέος να βάλει τη φωνή του. Είμαστε εμείς, λέει, είμαστε κορυφαίοι κωμικοί. Άσε να το πούν οι άλλοι, ρε, περίεργε. Είμαστε κορυφαίοι εμείς. Άσε να το πούν οι άλλοι ότι είσαι κορυφαίος κωμικός. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει, ρε φίλε. Είπαμε. Πώς το λέγανε εκείνο, high rock, love sorry. Ε, high rock. Εντάξει, κορυφαίος κωμικός. Και στο 50-50, ωραία. Δεν είπαμε ότι είσαι κακός ηθοποιός, αλίμονο. Εντάξει, αλλά άσε να το πούν οι άλλοι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, γυρίζω στην όμορφη και γλυκιά καθημερινότητά μας, αφού τον ξεσκίσανε το φωκά. Αναγκάστηκε να βγει και αυτός να πει ότι, τέλος πάντων, να κάνει να συντάξει μια επιστολή με την οποία ζητούσε συγγνώμη για αυτό που λέει ο κάθε ένας, το να καεί το φουρνέλο η Βουλή. Οκ, εντάξει, ξεσκίσανε τον Τουρσουνίδη δυο μερόνυχτα. Η φοβερή ευαισθησία, η άμεση αντίδραση, τα εκπληκτικά σε ταχύτητα αντανακλαστικά τρελαίνουν την πηξίδα μας. Πραγματικά το λέω. Τέτοια αντανακλαστικά φοβερά, πραγματικά. Στα θέματα που αφορούν δηλαδή στην πατρίδα, στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή τους πείραξε αυτό που είπε ο Τουρσουνίδης και δεν τους πειράζει που βγαίνει ο Τούρκος κάθε μέρα και αλωνίζει. Το περάσανε ντούκου το ότι χάθηκε ένα παλικάρι και βγήκε. Ηρωνικός ήταν στα συλληπιτήριά του φυσικά ο Γιλντιρίμ, να πούμε πως το λένε, και ο άλλος ο περίεργος, ο Ερντογάν. Δεν τους πειράζει που τα νησιά είναι καταλυλημένα. Δεν τους πειράζει που βγαίνει ο Σκοπιανός και λέει τίποτα. Ούτε αλλαγή λέει στο Σύνταγμα, ούτε λέει ονομασία για όλες τις χρήσεις. Τίποτα λέει. Δεν είναι τόσο καιρό. Τι κάνετε που πηγαίνετε και μιλάτε? Τι κάνετε? Δεν τους πειράζει τίποτα από όλα αυτά. Εκεί τους πείραξε αυτό. Ότι ακούγεται το αντεθνικό σύνθημα Βούλγαρη-Βούλγαρη συνέχεια. Μέχρι που πήγε και ο άλλος ο απαράδεκτος και το έβαλε στο λεξικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Μερική ευαισθησία, επιλεκτική ευαισθησία. Επιλεκτική, να πούμε, αντίδραση εκεί που μας συμφέρει και εκεί που μας λένε και τα αφεντικά μας φυσικά, έτσι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, πέσαν τόσο πολύ οι μάσκες, ξεβρακώθηκαν πάλι, θα πω για τη φανταστική λέξη που λέγεται βρακή, Χριστοκιώση, γεμίζει το στόμα σου, φίλε. Να σου πω κάτι, τι να μου κάνει, φίλε, πρόσεξε, sleep, μονοσύλλαβη, φίλε, με λάμδα, γιώτα και πει, τι να σου κάνει, τι sleep, ακούγεται σαν μάρκα από τσάι, φίλε, φέρε ένα sleep, τι sleep, ρε, βρακή, ρε, το βρακή, δεν μου λες το ίδιο να πεις. Όλοι αυτοί τώρα, δικαστές, ΑΕΚ, αυτά, παράγοντες, όλοι ξεσλιπώθηκαν. Είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Τους βγάλαν τα σλιπάκια και όλα πεις ξεβρακώθηκαν, φίλε. Γεμίζει το στόμα, φίλε, το βρακί. Είναι μια φανταστική λέξη που εξωτερικεύεις, όλο σου το είναι. Και εδώ θα ξαναπώ, τιμή και δόξα αυτού που σκέφτηκαν να βάλουν πλαστική ζάντα, στρόγγυλη και να βάλουν το βρακί μέσα στη λαϊκή και λέει 5 βρακιά, 3 ευρώ, φίλε. Πόσο ήθος που σκέφτηκε το βρακί από το να το έχει. Κάπου κρεμασμένο, μαραμένο, το βάζει σε ένα στρόγγυλο πλαστικό πράγμα και τσιτώνει και το βλέπει το βρακί πως είναι. Μεγάλη πατέντα, φίλε, αυτό. Δεν χρειάζεται σου λέει να φέρω ρόκρι πλαστική κούκλα. Βάζω να πούμε τον πλαστικό κύκλο, το μαραφέτη και τεντώνει το βρακί και φαίνεται το βρακί. Αυτά για τα βρακιά που κάποιοι τα απόλεσαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ ύποπτο είναι το ότι η ΑΕΚ ξαφνικά κάνει την κολοτούμπα, κάνει την κυβίστηση. Και αποφασίζει να πει, ναι, οκ, ας έρθει το βίντεο. Το οποίο βίντεο ξαναλέμε. Για εσάς που πρώτη φορά σήμερα μας ακούτε, δεν μας έχει ξανακούσει ποτέ. Νομίζατε ότι παίζουμε λαϊκορεμπέτικα. Δεν γνωρίζετε τι είναι εκπομπή, τι είναι ο σταθμός, τίποτα. Και ανοίξατε σήμερα πρώτη φορά. Το οποίο βίντεο δείχνει τους παίκτες ΑΕΚ, τους τρομοκρατημένους ντεμεκ και δήθεν, να χαργεντίζονται, να πίνουν φραπεδάκι, να βγάζουν σέλφι, να ανταλλάσσουν μπατσάκια στα μαγουλάκια, να παίζουν τσανταλίνα μανταλίνα, να παίζουν στρατέγκο, σομπούτεο, να λένε ανέκδοτα, να παίζουν μπιζ, 1, 2, 3 κόκκινο φως, βασιλιά, τι δουλειά, και διάφορα άλλα τέτοια. Έπαιζες κι όσοι, 1, 2, 3 κόκκινο φως,
Φίλε, παθαίνουμε παλιμπεδισμό. Είναι ξεκάθαρο. Σε οξία μορφή, έτσι. Επίσης, γιατί νιώθω περισσότερο από ποτέ την ανάγκη. Παίζουν μπάλα κάπου, ρε παιδί μου. Και περνάω από δίπλα σε γκαζόν, σε χώμα, είναι σε λάσπη, είναι οπουδήποτε. Γιατί θέλω να πετάξω, ας πούμε, το κινητό και τα γυαλιά μου και να μπω μέσα να παίξω μπάλα. Υπάρχει, φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή το νιώθεις. Σου έχει μείνει. Καλά, άσε που έμαθε το, ότι τις προάλλες πήγες σε κτήμα και έπαιζες μπαλίτσα. Σωστά τα λέω! Έχω πληροφορίες! Πουλάκι μου. Δύο μέρες δεν μπορούσα να περπατήσει και έλεγες τώρα συγκαμμένος είναι, χεσμένος είναι. Όχι, φίλε, πιασμένος από μπάλα. Είναι αυτό που έχει να παίξει μπάλα, πούμε, καμιά 10 χρόνια και πας και τα δίνεις όλα σαν είναι τελικός μουντιάλ. Και μετά δεν μπορείς να πατήσεις ούτε το συμπλέκτη. Πάνε καρφωτές να γίνεις. Κλάου! Μέσα! Και πας να ανεβείς σκάλα. Πού να σηκώσει το πόδι. Μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, βγαίνει αράχνη ανάμεσα στα πόδια και έρχεται ο Spider-Man, ο ήρωας. Πέντε. Θα πούμε, θα συζητήσουμε διάφορα. Θα τα πούμε και στις γραμμές, θα ανοίξουμε γραμμές του 2310-287-888. Ζουμουσού λέμε, ζουμουσάδα γνήσια, αυθεντική, ατόφια, ο πυρήνας της παρέας μας, 29 του μηνός αυτού. Έχουμε σε λίγες μέρες από τώρα, Κυριακή πρωί είναι. Το κάναμε γιάχμα όλη την κατάσταση, γιατί αρχικά μας το έδιναν μόνο Σάββατο το κινητό συνεργείο. Σάββατο να το κάνουμε τι? Θέλουμε να μαζέψουμε πάλι όπως την άλλη φορά, πάνω από 100 φιάλες είχαμε μαζέψει. Εκείνη την Κυριακή του Ιουλίου, που ήταν άδεια η πόλη. Ελάτε να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, ό,τι χρώμα και να είστε, ό,τι εθνικότητες και να είστε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θέλουμε τον άνθρωπο, θέλουμε τον άνθρωπο, τον αιμοδότη εκεί. Έλα, φίλε, να σφίξουμε το χέρι ένα στον άλλον, να γνωρίζει τα ζουμουσάκια. Αυτούς τους μικρούς υπέροχους ήρωες της καθημερινότητας. Και λέω μικρούς γιατί είναι αφανείς. Δεν είναι πουθενά σε καμιά λεζάντα. Δεν τους παίζουν τίποτα πρωτοσέλιδα. Έτσι, δεν είναι εδώ και ο Κομίνης, ο Λεβέντης, άντρα. Έλα, έχεις. Σώσε το. Να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά το λέω ανθρώπινα, χωρίς να υπάρχει κανένα υπονοούμενο. Το παιδί που περιμένεις να έρθει. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, δεν συμμερίζομαι αυτά, έτσι, κάτι κατάρες, κάτι τέτοια, παιδιά, ούτε κατά διάνοια. Το παιδάκι που περιμένεις να φέρεις στον κόσμο η σύζυγό σου. Δεν θέλεις αύριο να είναι περήφανο για τον πατέρα του? Σε ρωτάω έτσι απλά. Θέλεις να του λες ότι ο πατέρας σου συμπεριφέρθηκε με απατεωνιά? Ότι έκλεψε το όνειρο τόσων χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων? Ότι συμπεριφέρθηκε με μπαμπεσιά, με λαμογιά? Εγώ θέλω, έστω και στα στερνά της υπόθεσης αυτής, έστω και με καθυστέρηση, να παρουσιαστείς, να τιμήσεις το όνομά σου, το επίθετό σου και αύριο το παιδί που θα γεννηθεί σε λίγους μήνες να καμαρώνει για τον πατέρα του. Εγώ αυτό θα έκανα. Τώρα θα μου πεις κάνω επίκληση στο συνέστημα και σιγά μην ακούς. Ακούνε άλλοι που θα στα πούνε. Στεναχωριέσαι. Και πες και πανάλα η εκπομπή. Μια χαρά. Μας μετράνε για την κουβέντα. Περιμένουν στη γωνία να πούμε κάνα περίεργο για να φάμε τις αγωγές. Μην φοβάστε. Μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε δύο τεράστιες απώλειες. Δύο φωνές που όταν τις ακούς αποκλείεται να τις μπερδέψεις με άλλη φωνή. Τώρα ακούς τους σύγχρονους τραγουδιστές και λες αυτός είναι ή αυτός ή μήπως είναι ο άλλος. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Ένα πράγμα, ένα ισιάδι. Άχρωμο, άοσμο. Εντάξει, σεβαστή πάρα πολύ η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και ξέρω πόσο δύσκολο είναι σε αυτό το μετερίζει να πούμε και σε αυτό το χώρο του τραγουδιού, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά υπήρχε ποτέ περίπτωση να μπερδέψεις τη φωνή του Παπάζογλου με κάποιου άλλου, να πεις είναι δεν είναι, που έφυγε το 11. Ένα χρόνο μετά φεύγει ένας αρσενικός τραγουδιστής, ένας τεράστιος, φεύγει αυτός, ο μεγάλος Μητροπάνος. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είναι συραφή από τρία διαφορετικά κομμάτια, αλλά όλοι το ξέρουμε σαν ένα, να μην βανταλίζω πάνω στο κομμάτι. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μεγάλο πράγμα η στεροφημία, φίλε, τι έχεις αφήσει πίσω σου. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς. Αυτός είναι ο άλλος που έφυγε στα σήμερα. Πολλά χρόνια θυμάμαι το μαγάζι στο σπίτι μου, κοντά στο πατρικό μου. Εκεί ανεβαίνοντας τη Λαμπράκη πριν το γήπεδο, την Τίνελα. Έτσι, δηλαδή δεκαετία 80 έχει γράψει ιστορία. Μην φανταστείτε, μια τρύπα, ένα μαγαζί, δηλαδή ένα μικρό κουτούκι.
Αλλά σε τέτοια μικρά κουτούκια γράφονται και ιστορίες μουσικής, τραγούδια. Υπάρχει περίπτωση αυτό το κομμάτι τώρα δηλαδή να πάψει να ακούγεται? Εκτός ότι είναι τσιφτετέλη που είναι 1-0-5 να σηκωθούν να χορέψουν όλοι όπου μπαίνει, η εισαγωγή αυτή. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, πουλάκια μου! Ζούμου σου λέμε! Και κάθε πίκρα καίμε! Εδώ είμαστε, δεν μασάμε τίποτα. Σήμερα έχουμε κύπελο, μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε μία υποχρέωση, από ό,τι φαίνεται. Ξεκουράζει τον Μπρίγιοβιτς, ξεκουράζει τον Βιερίνια, ξεκουράζει και τον Γκάμπος. Και θα πάρουν χρόνο. Και ο Κουλούρης που λογικά θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, και ο Αζεβέδο που θα παίξει αριστερά, και ο Λιμνιός που θα παίξει δεξιά. Ο Πασχαλάκης ανακάτω τα δοκάρια, Κρέσπο και Βαρέλα το δίδυμο, Μάτος δεξιά όπως είπαμε, Αζεβέδο αριστερά, ο Μαουρίσιο και ο Σάκοφ τα δύο αμυντικά χάφη επιστρέφει ο Μαουρίσιο, ο Πέλκας που επιστρέφει και αυτό στην εντεκάδα, θα αφήσει και στην εντεκάδα τον Μακ που είχε το καλύτερο του μάτς με δύο ασίστ προχθές στο πρωτάθλημα. Έτσι, συνεχίζουμε εμείς, συνεχίζουμε με το στόχο μας χωρίς να κλονιζόμαστε, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να έχουμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας από ντροπή στον καθένα. Κοιτάμε όλους στα μάτια. Όλους μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό? Μπορούν? Οι φίλοι της ΑΕΚ που τόσα χρόνια λέγανε για το πρωτάθλημα του Βάνερ, που τον ξεσκίζανε το γάβρο για το χάρτινο, για το κύβδηλο, για το ψεύτικο, για το της απατεωνιάς, και τώρα ψάχνουν πώς θα βρουν τρόπο να μιλήσουν για τη φιέστα, και άντε και έμεινε ένα μάτς, έμεινε και με τη Λιβαδιά και αυτά, και μια φοβερή υποκρισία. Ακόμα καταρχήν δεν έχει βγει η απόφαση, ρε. Περιμέντε, ρε. Περιμέντε. Τους πείραξε που βγήκαν και είπαν την αλήθεια που είπανε οι δικοί μας στην Αθλητική Κυριακή. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μου λέει ο Χρήστος από τον Όβερο, πήγε να παίξει για φιλανθρωπικό σκοπό, λέει, φίλος μας, και δεν μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, ούτε να μπει στο μαγαζί του. Σαν λεχό να βογκούσε. Δεν θέλω να πω όνομα, ξέρει αυτός που ακούει. Αλήθεια λες. Morning. Κομματάρα τα σπάει, τεράστιος Μητροπάνος, λέει ο Μότο Μουδανιά για πριν. Έλα, πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Αφήνετε και όνομα, γιατί κληρώνουμε υπέροχο δώρο, ένα μήνα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου, 125. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και εγώ, Τάρι. Γεια σου, Αντώνη, εσύ. Όχι, το φάντασμά μου. Αγόρι μου, σ' ακούω πολύ στο βάθος, αδερφέ. Τι, πολύ βάθος, πολύ βάθος. Κάνουμε ατμόσφαιρα, ρε. Ω, τέλε, έρωτα, έρωτα. Είναι απλά τα πράγματα για το τι θέλουν αυτοί τώρα τον Κομίνη να μιλήσει. Πρώτα απ' όλα, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είχαν και τους δικούς τους που λέγανε ο Πάοχο έτσι ο αλλιώς. Ναι. Είχαν σίγουρη την απόφαση ότι θα βγει εναντίον μας, όπως βγήκε και η πρώτη απόφαση. Πλέον, με τη χρήση του βίντεο, δεν μπορούν, ρε φίλε, να κρυφτούν. Είναι απλά τα πράγματα. Και επειδή με τη χρήση του βίντεο που δείχνει ο διαιτητής και αυτοί δεν βγαίνουν, είναι μείον 10 στο κεφάλι, και ο δικαστής μπορεί εύκολα να βγάλει αυτή την απόφαση. Μπορεί να υπάρχει θέμα. Δεν τον πει κανένας γιατί έβγαλε αυτή την απόφαση. Ορίστε, κύριε, τους φυράει και δεν βγαίνουνε. Ξεκάθαρα. Όχι μόνο ο Αντώνη αυτός που σφυράει και ξεκινάνε οι δικοί μας, βάζει και ο άλλος την ενδοεπικοινωνία. Ποιος είναι ο τρόπος για να μην φάει μείον 10 η ΑΕΚ? Να τα φορτώσει όλα στον διαιτητή. Ο οποίος θα βγει να πει ψέματα. Ναι, αν τα φορτώσει όλα στον διαιτητή, γι' αυτό το φωνάζει με τη χρήση του βίντεο, τη δέχονται επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη, Αντώνη, και τι θα πει ο Κομίνης, ότι βάζω τη σφυρίχτα στο στόμα για να σφυρίξω τα τρένα που περνάνε? Υπάρχει ένα άρθρο. Ναι, θα εκτεθεί αυτός. Αυτός προκειμένου, γιατί υπάρχει ψευδορκία, θα πει την αλήθεια. Θα προσπαθήσουν από εδώ και πέρα και ο Σκούτερς να βγάλει μια απόφαση ότι για όλα έφυγε ο Κομίνης και να συνεχιστεί το παιχνίδι στα τελευταία 7 λεπτά, φίλε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μην πάει μείον 10. Έτσι πρέπει να γίνει. Άσε τα μείον 10, δεν προσδοκώ κάτι. Άμα ρωτήσει νομικό, ο μόνος τρόπος για να μην φάει μείον 10 η ΑΕΚ είναι να υπάρχει πετιότητα Κομίνη και να συνεχίσουν τα υπόλοιπα 6 λεπτά από το 1-0. Να μου επιστραφούν οι βαθμοί, φίλε, που μου αφαίρεσαν με απάτη, και να παίξουμε τα τελευταία 6 λεπτά με σκορ 1-0. Αυτό θέλω. Άμα υπάρχει πετιότητα Κομίνη, δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμού. Όπως και δεν υπάρχει νίκη της ΑΕΚ.
το παιχνίδι συνεχίζεται από το 1-0. Και πώς θα δικαιολογήσουν που βάζει τη φυρίστα στο στόμα και λέει παίζουμε, χειροκροτάνε δικοί μας και φεύγουν και πάει ο Δημητριάδης και κουνάει τα χέρια. Ναι. Με τη φυρίστα είναι -10. Αυτό σου λέω. Μάλιστα. Δεν κατέβηκαν να παίξουν. Ο μόνος τρόπος η ΑΕΚ να μην τιμωρηθεί, να μην φάει -10, είναι να υπάρξει παιτιότητα κομμήνη. Ότι δεν φταίει καμία ομάδα και να συνεχιστούν τα τελευταία 6 λεπτά. Υπάρχει ο κανονισμός, τον έχω διαβάσει. Έχει ξαναγίνει στο Πανιόνιο Ολυμπιακός που συνεχίστηκε το μάτς άλλη ώρα. Ναι, ρε αγόρι μου. Ο τρόπος είναι αυτός, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλιώς έχει πάει για -10. Γιατί αν καταδικάσουν τον πάγο με αυτό το βίντεο, κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο των εποχών. Δεν υπάρχει, φίλε. Η εικόνα είναι τόσο αδιάψευτος μάρτυρας, δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, είναι ένα βίντεο που αυτοί λένε τρομοκρατημένοι, είναι διαιτητής που δείχνει να παίξουν και αυτοί δεν βγαίνουνε. Ξεκάθαρα. Και ποιο σοβαρό δικαστήριο θα πας και δεν σε δικαιώσει? Κανένα, φίλε. Γι' αυτό υπάρχει τέτοιος πανικός. Εδώ είσαι και εδώ είμαι να ξέρεις ότι αυτή ήταν η απόφαση. Έγινε, Αντουάν. Άντε, γεια. Φιλιά, μακάρι να είναι αυτό. Έτσι πρέπει. Δεν είναι, παιδιά. Πριν την εικόνα, πριν δουν όλη την εικόνα, εμείς μαθαίναμε ότι αυτό δείχνουν οι κάμερες. Από τη στιγμή που βγήκε η εικόνα, να παίξει τι. Θα πεις πρώτη φορά παίξανε με την νοημοσύνη του κόσμου. Πρώτη φορά πάνε να μας βγάλουν τρελούς. Ο άλλος έγραψε ότι ακύρωσα τον γκολ. Όλη η Ελλάδα βλέπει ότι δείχνει τη σέντρα και ο άλλος φεύγει χωρίς να σηκώσει σημαία και λέει ακύρωσα αμέσως τον γκολ. Ψεύτης. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Νίκος είμαι, η Ηρακλής, έστειλα μηνύματα στην παλιά δουλειά. Γεια σου, Νίκο. Ονόματα. Γιατί να μην είναι, στον Αρένα, τι, δεν κατάλαβα, τι. Ναι, στον Αρένα, λοιπόν. Δεν κατάλαβα, φίλε, τι είναι αυτά. Θα... Άστα αυτά, αυτά η παλιά δουλειά, τι είναι, φίλε. Μιλά, ακόμα και ο εγκληματίας ακούει το όνομά του. Πέρασε ωραία, εκεί, πέρασε λοιπόν, εκεί 5 υπέροχα χρόνια, αδερφέ. Εντάξει, δεν τα κυρώνω. Δεν είπα τίποτα, εγώ όπως δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Εντάξει, λοιπόν, okay. Εγώ θα θέσω το θέμα ως εξής. Η δικαιοσύνη, αν θελήσει και δεν κόλωση οδηγεί, τις αποφάσεις μπορεί να τις βγάλει σε μια εβδομάδα, αλλά λόγω ότι ζούμε στο δημόσιο ναι. και όλα τα κανονίσματα ανάλογα πώς τα θέλουμε, γι' αυτό καθυστερούν τα πάντα. Ναι. Η αλήθεια, όταν θέλει να φανεί, φαίνεται στα μάτια όλου του κόσμου. Απλώς λόγω ότι έχουμε πολλούς λαμόγιους γύρω μας, κανείς δεν θέλει να μιλήσει ναι. με το όνομά τους. Ναι. Γιατί θα δειχθούμε... Και αυτό που είπε και ο φίλος σου κάποτε, όχι κάποτε και το είχε πει και παλιά ο Γιώργος ο Μίρτσος, όταν λες την αλήθεια φαίνεσαι περίεργος. Ναι. Εγώ στη δουλειά που έως γραφικός φίλε. Έως γραφικός. Ακριβώς. Εγώ στη δουλειά που κάνω είμαι πολίτης και τρόφιμα. Μερικές φορές όταν λέω στους ανθρώπους που συνεργάζομαι ότι ξέρεις αυτό είναι ακριβό, μη με πεις γιατί στο πούλησα, με ναι. κοιτάζουν περίεργα. Σου λέει αυτός τι είναι, κάτι έχει πάρει. Ναι, και του λέω παιδιά με το ακούσε από 7 μήνες θα με διώξει. Αλλά ναι. εγώ θέλω να σε κοιτάζω στα μάτια. Αλλά αυτό ποιος το κάνει, κανείς. Κανείς φίλε, κανείς. Σε ευχαριστώ, δυστυχώς. 973. Πες μου λίγο και το μικρό σου πάλι. Νίκος. Έγινε Νικόλα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Η έκφραση αυτή έχει πεθάνει έτσι. Σε κοιτάω στα μάτια. Πώς θα σε κοιτάξει στα μάτια ο άλλος. Πώς θα σε κοιτάξει στα μάτια, ναι, καλημέρα. Χριστός Βάσκρης! Ζεύη μου, Βέλη και Τρενούτκε! Χριστός Ανέστη, αδέρφια μου. Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, σας έλεγα πάντα ότι πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν αυτούς, όχι να γίνουμε όπως αυτοί, αλλά να μάθουμε να σκεφτόμαστε για να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι αν φέτος ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν θα βγω ένα χρόνο, είχε πίσω κάποια πράγματα αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Εχθές λοιπόν τα επιβεβαίωσα, δεν θα μιλήσω όμως για ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πήγαμε με τη σύζυγο στο ΙΚΑ για να κάνει κάποια διασταύρωση στοιχείων με ΆΜΚΑ, ΦΗΜΗ κτλ. Γιατί θέλει να πιάσει δουλειά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτω ότι επειδή το 95 δούλευε και είχε ασφάλιση στο ΙΚΑ, mm-hmm. αλλά δεν το ξαναχρησιμοποιείς από τότε, mm-hmm. υπήρχε άμα. Υπήρχε ΆΜΚΑ, υπήρχε ναι. λανθασμένη ημερομηνία γεννήσεως ναι. κτλ. Τώρα τι γίνεται ρε παιδιά. Και είχε και ένσημα. Λοιπόν, υπάρχει, ναι. έχει δημιουργήσει αυτό το υπέροχο κράτος που ζούμε. Ένα πολύ ωραίο γραφείο με εξαιρετικούς ανθρώπους μόνο στην Αθήνα. Το οποίο θα αναλαμβάνει αυτές τις υποχρεώσεις και τις εκπεραιώνει μέσα σε 3-6 μήνες. Λοιπόν, για να γίνει ταυτοποίηση και τα λοιπά και λοιπά, να κλείσει τον ένα κωδικό, να είσαι ο ίδιος άνθρωπος και τέτοια. Ναι. Ενώ το ΙΚΑ έχει τη δυνατότητα να τα κάνει αυτά από μόνο του, μπαίνει μέσα στο σύστημα και τα αλλάζει. Σε όλα τρία λεπτά. Ενέχει. Σε τρία λεπτά. Όχι. Όχι. Δημιουργούμε ένα γραφείο. Ναι, 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 ναι. Στο οποίο υπάρχουν κάποιοι.
Θα τα στείλετε λοιπόν στην Αθήνα και όταν εμείς γουστάρουμε θα τα εγκρίνουμε και θα τα ταυτοποιήσουμε. Λοιπόν, τι να συζητάμε από εκεί και πέρα για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Όχι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Όχι θεωρούν ότι είμαστε δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ξέρεις την Κωστή μου. Καλά να πάθουμε. Γιατί κανένας δεν αντιδρά. Αντιδρούμε μόνοι μας και θα αντιδρούμε μόνοι μας για μια ζωή. Γι' αυτό και κάνουμε πραγματάκια, αλλά κάνουμε σε μακρύ χρόνο πράγματα. Ενώ θα έπρεπε πιο σύντομα να γίνουν κάποιες αλλαγές και να τις καταφέρουμε. Εύχομαι μόνο με μπροστάρι τον Ιβάν και με βοήθεια τη δικιά μας να κάνουμε πολύ περισσότερα σε πιο γρήγορο χρόνο. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Αγόρι μου. Σε όλους. Ζουμουσού, αδερφέ μου! Παρόλο που εγώ είμαι αισιόδοξος, ρε θα τους το πάρουμε και θα τους τρελάνουμε. Μ' αρέσει. Γιατί δικό μας είναι, φίλε. Δικό μας είναι. Εμείς, αυτό που λέμε όλο τον καιρό, γεια, φιλιά. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, εμείς θα τους τρελάνουμε. Να μας πάρουν τι το δικό μας. Αυτό που θέλω μόνο είναι, στα υπόλοιπα μάτς, το να ξέρετε το πόσο σκληρή θα είναι η αντιμετώπιση που θα έχουμε από τον Βάζαρο, τον οποίο, προσέξτε τώρα τι βγαίνει. Προσπαθεί η κυβέρνηση να τον σώσει τον Παναθηναϊκό με τερτύπια με αυτά. Επικοινώνησαν, λέει, με την UEFA και τσίπαν, δώσε μια παράταση. Μην τους ρίχνεις, γιατί, λέει, υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί ένας Ταϊλανδός, ένας Αλαμπουρνέζος, ένας από τον Κονγκό, ένας οποιοσδήποτε. Αυτό που είπαμε. Τον Ηρακλή πέρσι με συνοπτικές. Τώρα μάχη, αναβολή στις ενεδριάσεις. Αυτά, να αλλάξουμε τον νόμο. Όλοι δεν βγαίνουν τα κουκιά για να σωθεί ντε και καλά αυτός που πιστόλιασε όλη την κοινωνία. Που πιστόλια σε όλη την κοινωνία. Για το πιστόλι του Σαββίδη κάνανε 30 λεπτά αφιερώματα στα δελτία τους. Νυχθημερών. Για το πιστόλι του Παναθηναϊκού θα πει κανένας. Άλλους μείον 9 χθες τους αφαίρεσαν. Από κάτι ξένους παίχτες που είχαν παίξει παλιά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888 μου αφήνετε και το όνομά σας για να σας βάλω για κρέατα ενός μήνα από το Κροπολίο Άγγελος. Βιχάκη, κρυώσαμε. Καλημέρα. Κρυώσαμε. Όχι. Θουβού. Έλα ρε Θουβού, είναι βήχας αυτό που λέμε. Όχι, έκανα τη καθάρισε τη φωνή μου για να μιλήσω. Βγάλε τα γρέζια. Ναι, σε ακούμε λοιπόν. Ναι. Ένα. Βάλε για τα κρέατα έναν πολύτεχνο ή άνεργο. Σε ωραίος. Πες μου λίγο όμως να ξέρω. 500 Γιώργος. Τελεία. Το μισός χιλιάδος. Για το Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι πρέπει να κλέψεις πολλά ή να χρωστάς πολλά για να μην συμπειράζουν. Δεν μας φαίνεται παράξενο. Έτσι. Σκέψου, χρωστούσε λίγα. Τι θα γινόταν αν ήμασταν εμείς στη θέση του Παναθηναϊκού. Άστο αυτό. Άμα χρωστούσε λίγα, μπορεί να πέφτε. Έτσι είναι. Ενώ τώρα σε σέβονται, έτσι. Και σε, βέβαια, σε εκτιμούν κιόλας και σε θέλουν και είναι σύμμαχο. Σε υπολείπονται. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ Κωστή είμαι, δηλαδή επειδή είμαι 42, έχω ζήσει όχι τα καλά και μόνο στραβές. Δηλαδή έχω δει αδικία και αδικία και δηλαδή δεν πιστεύω, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι κατσατζάκης ας πούμε φάση. Ναι. Φοβάμαι τα πάντα, δηλαδή αυτοί για να λένε και σκουτέρι και βίντεο και τα λοιπά, έχουν σφίξει... Υποπή, για να μην πούμε τη λέξη κόλλη. Οι πόρπες, οι ζώνες. Ναι. Έχουν σφίξει και ή κάτι ξέρουν, ή κάτι ξέρουν. Μάλλον το τρίτο, κάτι ξέρουν αυτοί. Ναι. Δηλαδή... Ή έχουν εξασφαλίσει, έχουν εξασφαλίσει το ότι ο Κομίνης θα βγει και θα πει... Αλλά πάλι ψέματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Κομίνης δεν θα πάει. Γιατί ψέματα δεν μπορεί να πει. Το φύλλο αγώνας και το βίντεο είναι αντίθετα και πάει και για ψευδορκία μέσα. Δεν μπορεί να πάει. Ναι. Απλά αν δεν πάει θα είναι μόνο το βίντεο. Εκεί αυτοί τώρα κάπου θα πατήσουν ή κάτι θα πούν ή κάτι θα ισχυριστούν κτλ. Και περιμένουν ή ξέρουν κάτι. Τέλος πάντων. Δηλαδή έχω φτάσει εσύ Κωστή να κάνω σενάρια στο μυαλό μου, τι φόσκολος τώρα και τι δεν ξέρω εγώ τι να πούμε. Ναι. Να σκέφτομαι ότι μήπως έχουν πάρει βεβαιώσεις από τον κύριο Βαγγέλα να πάνε, να τη φάνε, να πάρει και το συν 3 με τον Μπας Γιάννα και να βγει και πρώτος ο άλλος. Δηλαδή
Φτάνω σε πράγματα ακραία, είναι δυνατόν. Ε, με όλα αυτά που έχουμε δει όμως τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι το παράξενο. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, να ξέρεις. Το παράξενο είναι που δεν μας φαίνεται παράξενο. Έχουμε πάθει ανοσία στην ανοσία. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Δεν γίνονται. Έγινε Γιωργάρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα. Το ματς σήμερα όλοι μια φωνή απ' έξω. Έτσι, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Σήμερα, παιδιά, δεν είναι απλά διεκπαιρέωση. Μην βρεθούμε προεκπλήξεων, έτσι, μην νομίσουμε ότι τελείωσε. Όσοι θα παίξουν, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Όσοι θα παίξουν, αρπάξουν την ευκαιρία που τους δίνει ο Λουτσέσκου, τον οποίο ο Λουτσέσκου ξεκίνησε μια προσπάθεια να τον βγάλουν το γραφικό του χωριού, επειδή ο άνθρωπος μιλάει συνέχεια και λέει για την κλοπή. Λέει ότι ήρθαν να μας κλέψανε στο σπίτι μας. Τους τσούζει οι ίδιοι που τον αποθέωναν τον Λουτσέσκου όταν ήταν να πάει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ή όταν συζητούσε με την ΑΕ και τον είχε καψούρο Μελισανίδης, τώρα τον απαξιώνουν πλήρως και τον παρουσιάζουν ως έναν τρελό, ως ένα γραφικό, ως ένα περίεργο, ως μια να πούμε φιγούρα η οποία είναι καρικατούρα. Έτσι τον παρουσιάζουν τον Λουτσέσκου. Δεν τους αρέσει ο λόγος του. Δεν τους αρέσει. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Δεν θέλετε, δεν πειράζει, θα τα πούμε με το βλέμμα. Πάμε στον. Καλημέρα. Έλα! Σταμάτησα από Σικές. Γεια σου, ρε Σταμάτη! Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, φίλε, ζουμουσάδα. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Για πες. Αυτό που με εκνευρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι το ότι αφού λέμε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, έτσι δεν λένε. Φυσικά. Πες τώρα γιατί συνέχεια προσπαθούν να δείχνουν την εικόνα του Σαββίδη να τιμωρηθεί ο Πάου για αυτή την εικόνα και για την εικόνα του βίντεο που είδαμε για να μην τιμωρηθεί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ρητορικό το ερώτημά σου, καταλαβαίνεις το γιατί, έτσι. Δηλαδή η εικόνα μετράει μόνο για μόνο για εκεί. Δεν μετράει φυσικά. Για τους άλλους. Φυσικά, αδερφέ, δηλαδή, εντάξει, φυσικά. Εγώ να μην πω, ας πούμε, εντάξει, ωραία, έγινε αυτό με το Σαββίδη, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά γιατί να μην γίνει και κάτι άλλο. Ερώτηση, ερώτηση, πάνω στο ίδιο μοτίβο. Ωραία. Πόσες φορές ξαναείδες την κίνηση που κάνει αράουτ στα κάκαλά του ο Μυραλάς μέσα στην Τούμπα? Καλά, ναι, αυτό εντάξει, έχει καταστήσει. Σε ρωτάω. Ναι. Πόσες φορές την είδες από εκείνη τη βραδιά, αν ξαναείδες αυτή την εικόνα? Την είδες πουθενά. Ο Σαββίδης που μπαίνει μέσα όμως είναι μια εικόνα που πρέπει να την παίξουμε χιλιάδες φορές. Ναι. Έτσι για να αποτυπωθεί στο μυαλό και να δικάσει ο άλλος με βάση την εικόνα αυτή. Και όχι όσα έγιναν στα ποδητήρια. Θα μας βγάλουν τρελούς δηλαδή για το άλλο. Και ξαναλέμε συνέχεια. Ξαναλέμε ότι είναι κατακριτέο, ότι δεν το επικροτούμε, ότι ήταν λάθος. Εννοείται, έτσι. Άλλο δεν πάμε να θώσουμε. Έτσι. Ναι. Άλλο αυτό όμως, άλλο ήταν τρομοκρατημένοι οι παίκτες Ντεμέκ. Ναι, δηλαδή. Βγαίνει ο Κονέ και λέει: μας είπα να βγούμε να παίξουμε, αλλά μετά από πόση ώρα. Βγαίνει ο Χιμένεθ στην Ισπανία, ο διαιτητής λέει: μας είπε να βγούμε να παίξουμε, αλλά ο πρόεδρος μας είπε όχι. Δηλαδή, εκτός και από την εικόνα, υπάρχουν και οι δικές τους λέξεις. Οι φράσεις, ρε παιδιά. Και παίζουμε εσύ, γιατί ξανααναβλήθηκε πάλι το διαιτητικό του Ολυμπιακού. Καλά, άστο, με την ΑΕΚ. Δηλαδή, αυτό που είναι. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι απίστευτο. Και στο τέλος θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα γελάμε. Πιστεύω, θέλουν. Καλά, και αυτό μην το, δηλαδή μην το βγάζεις από το μυαλό σου αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Όταν υπάρχει γελιογραφία, θα γελάσουμε δηλαδή. Ό,τι δούμε. Εδώ είναι βαρσοκομωδία. Εντάξει. Περιμένουν το 15 Αύγουστο περιμένουν να ακουστούν οι καμπάνες Παναγίας για να τη βγάλουν μαζί του Ολυμπιακού. Έτσι, έτσι. Πες μου λίγο. Ναι, Σταμάτης. Ναι, 6:24. Έγινε. Γεια σου, Σταμάτη. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. 29 Απριλίου. Το πρωί, 8:30 ώρα, είμαστε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας για τη 14η αιμοδοσία μας. Ελάτε να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον άγνωστο. Πιθανόν αυτός που μας ακούει τώρα και δεν το ξέρει να χρειαστεί αυτό το αίμα για το οποίο σας καλούμε. Αχρίαστο να είναι. Να τις κάνουμε γιάχμα τις μπουκάλες. Να τις βάζουμε και να παίζουμε bowling. Αλλά δυστυχώς θα χρειαστούν όλες. Όλες. Και έρχεται καλοκαίρι που υπάρχει τρομερή ζήτηση. Από τροχέα, από ατυχήματα, από εγχειρήσεις, από. Ελάτε. Να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ελάτε να δώσουμε ζωή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Τι γίνεται? Από υγεία θα κάνουμε εξαγωγή. είμαι ο Ισάκ από Σέρες. Γεια σου, ρε Ισάκ. Μετά από τόσο καιρό σε βρήκα εντελώς τυχαία. Να σε καλά. Λοιπόν, ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί, η Μυρακλειδέας. Ένα πράγμα με συναχώρησε με εσάς. Εμάς, όταν λες εμάς... Εμάς τι? Τους παοξίδες.
Ναι. Πού? Που δεν σκάσατε την καμάρα. Δεν σκάσαμε. Ναι, ναι. Δηλαδή ήρθε να γεμίσει η καμάρα. Έπρεπε να γεμίσετε, έπρεπε να τρομάξετε τον κόσμο από κάτω. Εντάξει. Το μόνο που με στεναχώρησε είναι αυτό. Υπήρξαν χιλιάδες, ήμασταν εκεί, μπορούσε να είναι και περισσότεροι, δεκτό. Μπράβο. Απλά θα σου πω το εξής. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να αφορίζω πού ήταν ο κόσμος κτλ. Ο κόσμος, φίλε, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Πέρα από, από το ότι έχει. Υπάρχει μια λέξη, είναι αποκαμωμένος. Παλιά λέξη. Αν είσαι 45, 40 πλάς, την ξέρεις τη λέξη. Είναι αποκαμωμένος από όλα αυτά. Δεν έχει κουράγιο και δύναμη ούτε να βγει έξω, φίλε, να διαμαρτυρηθεί. Ήταν με όλα αυτά. Ήταν η καλύτερη ώρα να βγουν για μια εκδρομή. Εγώ θα το κοιτούσα σαν εκδρομή εκεί και διαμαρτυρία μαζί. Εν πάση περιπτώσει. Ένα μικρό δείγμα ήταν, αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δεν είναι αυτός, φίλε, ο κόσμος, έτσι. Εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τα πάντα. Όχι για τίποτα άλλο, για να ανέβει κάτι στη Θεσσαλονίκη. Μπας κοντά στον ΠΑΟΚ, δούμε και εμείς μια άσπρη μέρα. Θα πάρεις μήνυ διαρχίας για τα μπαράζ. Θα τα πάρω. Θα το πάρω, αν και δεν είμαι από εδώ. Είμαι σεραίος. Θα το πάρω μόνο και μόνο για να υπάρχει. Μάλιστα. Είναι από ό,τι ξέρω και από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή δεν είναι το στοιχείο μου ο Ηρακλής, αλλά είναι έντιμοι άνθρωποι που είναι τώρα. Δηλαδή ο Παπαϊωάννου και τα λοιπά, κάθε τόσο ενημερώνουν. Και μόνο το όνομα που είπες φαίνεται. Εντάξει, μακριά από τους Παπαθανασάκηδες. Άλλη φορά όταν ρωτάνε συνέντευξη τύπου τι δουλειά κάνεις σε αυτόν που έχει έρθει να πάρει την ομάδα και λέει δεν το ξέρει ούτε η μάνα μου, φίλε, να πας με τη μάνα σου να κάνεις τον προπονητή. Πώς το λέγαμε, Αγιο Βασίλη του καλοκαιριού. Άστο, φίλε. Λοιπόν, Κωστή, 2.57 Ισάκ. 2.57. Πόσες φορές έχουν πει του Αβραάμ και του Ισάκ τα καλά. Έτσι. Κοίταξε. Αναγκαστικά τα ακούς. Συνέχεια. Σε κάθε βάφτιση τα ακούς. Σε κάθε φορά, Και αυτό που μπήκε που Αβραάμ, ποιο Αβραάμ, ο Παπαδόπουλος που έπεσε στα κόρνερ. Γεια σου, Ισάκ. Έγινε Κωστή μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι, γυναίκα, επιτέλους, παιδιά, πήγε η ώρα 9 σήμερα. Τι γίνεται. Ξεραΐλα, γιατί τέτοια ξεραΐλα σήμερα. Έλα. Χαίρομαι, λέω πολύ που ανοίγω τη γυναικεία παρέα σήμερα. Μπράβο, ανοίγεις εσύ σήμερα την πόρτα. Βέβαια. Ήθελα να πω ότι όσο και να προκαλείς την ευσυξία αυτού του ανθρώπου που λέγαμε προηγουμένως, αυτοί έχουν και άλλο Θεό πιστεύουν και έχουν άλλους κανόνες ηθικής. Δεν συμμερίζομαι καθόλου τις κατάρες φυσικά. Έτσι, και να ρίξω τέτοιο επίπεδο. Απλά λέω, το παιδί που περιμένεις να γεννηθεί, αύριο μεθαύριο θα ρωτήσει, πατέρα, τι έκανες εσύ όταν ήμουνα στην κοιλιά της μάνας μου, τι έγινε τότε, γιατί όλοι στο σχολείο όταν λέω το επίθετό μου, μου λένε αυτός έτσι έκανε εκείνο το άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει η στεροφημία, δεν τον ενδιαφέρει τι θα ακούσει το παιδί του που θα γεννηθεί σε λίγες μέρες. Τον ενδιαφέρει ή δεν τον ενδιαφέρει. Ας δείξει ανδρισμό λοιπόν να πάει και να πει την αλήθεια. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω να μας δώσουν. Αυτό που συνέβη. Έτσι. Λοιπόν, με λένε Ρένα και τελειώνει το κινητό μου σε 5.18. Σε φιλώ, καλή συνέχεια. Γεια σου Ρένα, να σε καλά, να σε καλά. Μαέστρο, κι άλλοι, άλλες δύο, πάμε πριν το διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ξέρεις τι θα πεις, ο παιδί του σε 20 χρόνια. Καλά σφύριξες αγόρι μου. Ναι. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σωστό, σωστό. Μα βλέπω προχθές δηλώσεις ιού πάθα για το πέναλτι της ΡΕΑ. Ρε παιδιά μας δουλεύετε. Ο Σπανάθας, ο γιος του Ολυμπιακός και το Εγάλο να κερδάνε και όλοι να πάνε να γαμπηθούνε. Να βγαίνει και να κάνει, δηλαδή του δίνουν βήμα στην Αθήνα σε ραδιόφωνο να μιλήσει και να κριτικάρει το πέναλτι της ΡΕΑΛ, φίλε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Γιατί ετοιμάζουν. Τον ετοιμάζουν, θα τον ξαναεμφανίσουν, μην το γελάς. 100%. Ή αν όχι σαν διαιτητή, σαν παράγοντα της διαιτησίας. Είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί οι συμμορίτες, δεν σταματάνε. 100%. Από τη στιγμή που ξαναεμφανίστηκε στα κοινά του ποδοσφαίρου ο Θωμάς Μητρόπουλος, φίλε, μην την ψάχνεις. Αυτά που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, εχθές ο Μπάρμπας είπε κάτι. Τον Μπάρμπα την άλλη φορά δεν τον δώσαμε πολύ σημασία. Μόνο εσύ τον έδωσες τόση σημασία όταν είπε ότι ο Την αμέσως επόμενη μέρα είπα. Προσέξτε αυτό που λέει, κάτι γνωρίζουνε. Και τώρα τι είπε, ότι είπαμε ότι είναι το χειρότερο πρωτάθλημα όλων των εποχών και δεν έχετε δει ακόμη τίποτα, τα χειρότερα έρχονται. Ναι. Κάτι ετοιμάζουν αυτοί, Κωστή. Κάτι ετοιμάζουν. Αυτοί επειδή δεν μπορούν να το ελέγχουν οι συμμορίτες, θέλουν να το απαξιώσουν. Το κατάφεραν με τον ηθοποιό που ήρθαν εδώ πέρα και με τη συνέχεια που έδωσαν οι άλλοι, οι οποίοι, άκου τώρα για να καταλάβεις τη διαφορά. Είμαστε γραφικοί εμείς λοιπόν και ο Λουτσέσκου, που λέμε ότι μας κλέψαν το πρωτάθλημα γιατί μας πήραν βαθμούς και δεν είναι γραφικοί αυτοί
οι οποίοι λένε ότι τους κλέψαν το πρωτάθλημα, στο οποίο εκείνη τη χρονιά δεν αφαίρεσε κανένα βαθμό από την ΑΕΚ. Κανέναν. Δηλαδή από την ΑΕΚ δεν είχαν αφαιρέσει βαθμό. Απλά ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού που το έχασε, το κέρδισε. Και απλά, και δηλαδή, φράζεξε άκουλο, λογική φίλε, έτσι, δηλαδή δεν είναι... Και ο άλλος, ο Κεφτές λέει, ας πούμε, ότι και τι έγινε, πάμε λιγότερο παιχνίδι, αφού δεν πήρε κανένα ντέρμπι, δεν το κέρδιζα. Άκου εδώ ρε φίλε, δηλαδή οι άνθρωποι κανονικά, και ποιος είναι, λέει, γραφικός. Και τι έλεγε ο φίλος, λέει, ότι μια εικόνα, πώς λένε οι Κινέζοι, μια εικόνα λέει ίσον χίλιες λέξεις. Εδώ που είναι 4 ώρες δηλαδή εικόνα, πόσες λέξεις είναι ρε παιδιά. Ναι, αλλά είναι λέει μουγκόλι το βίντεο. Α, εκεί δεν μετράει η εικόνα. Δηλαδή θέλαμε φίλε, και την εικόνα ήχο. Χάλια, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Πυροβολισμός. Σωστό και αυτό. Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Χοντρός Λιγνός, χάλια φίλε που δεν ακούγονται φωνή. Χάλια, δεν βλέπω τίποτα ρε. Το πιο ωραίο το έγραψε ένας χθες, το ποστάρισε στον τοίχο μας, που λέει αν έμπαινε λέει γυμνός ο Σαββίδης μέσα. Και του σηκωνότανε. Σημαίνει λέει ότι είναι βιαστής. Γιατί το γελάς. Φίλε μην την ψάχνεις. Αυτά που βιώνουμε, αυτό το bullying και αυτό που έγινε με τον Φωκά και αυτό που θα γίνεται με τον οποιοδήποτε, με τον Τουρσουνίδη, ο στόχος τους είναι να μην υπάρχει ούτε ένας που θα τολμήσει να αρθρώσει λόγο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Απλά κοστί κάτι τελευταίο και κλείνω. Το Σαββατοκύριακο η Fest News έβγαλε ένα ρεπορτάζ για τα επεισόδια που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ποδόσφαιρο, ναι, με επιθέσεις, με απαγωγές εδώ σε ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, με μια ανατίναξη ενός καταστήματος επίπλου. Ενός καταστήματος επίπλου, συγγενή του Μάκη του Γκαγκάτσι. Που δεν είναι, ακριβώς. Την οποία τον είχε πάρει δύο μέρες πριν ένας παράγοντας μιας ομάδας μεγάλης, που δεν ξέρουμε βέβαια τι παράγοντας είναι, κανένας όλοι έχουμε incognito, και του είπε ότι με μένα μην τα βάζεις, θα την πτώσεις. Ο του θαύματος και μετά την άκτη και το μαγαζί. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Δεν είδα ωριαία αφιερώματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε δευτερολέπτου δεν θα δεις, γιατί μιλάμε για τεράστια συμμορία. Δηλαδή τα χιόνια όταν έπεσε το ρεύμα, τα χιόνια όταν έπεσε το ρεύμα στα κανάλια κράτησαν πιο πολύ, φίλε. Πιο πολύ. Έξι. Και εμένα αυτή η κλίση του Κομίνη που συμπίπτει με την επανεφάνιση στην ΚΕΒ πήγε να δει το βάρο άλλος. Αυτός που έκλαιγε στην Τούμπα και έλεγε ότι θα σταματήσει την καριέρα του. Πήγε να δει το βάρο και αυτόν θα τον ξαναδούμε, Κωστή μου. Είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε υποψιασμένοι και έτοιμοι για όλα. Και το κυριότερο, και πιο συσπηρωμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ σε όλο αυτό που μας ετοίμασαν φέτος. Γεράσαμε μέσα σε 40 μέρες, 3-4 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Είναι επιστροφή στο μέλλον. Ζούμε ξανά τη δεκαετία του 80. Είδα που έχεις βάλει εδώ τα μπουφάν. Δεν υπάρχει. Μα είναι ρε φίλε, είναι τα φλάι, είναι δες ψυχρός πόλεμος Αμερικής, Ελλάδα, Τουρκία, τα πρόσφαιρα του πολέμου. Ο Τσιπρανδρέου στην Αθήνα, στην κορυφή, το πώς ξαναενώνεται, όλα μαζί. Άμα τα κάτσεις και τα δεις, ξανά ντεζαβού έχουμε κανονικά. Περιμένω Ρούλα Κορομιλά σε σόου το βράδυ του Σαββάτου. Φιλιά. Με βυζί στο πάτωμα, καλημέρα. Με βυζί στο πάτωμα, ναι. Λοιπόν, μαέστρο, διάλειμμα δεν θα κάνουμε, άλλη μία, ναι. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αν έκανες διάλειμμα δεν θα σε ξαναμιλούσα ποτέ. Το ξέρω, φυσικά. Και θα ήσουν πιο σωστός από ποτέ, φίλε, αυτά που θα έλεγες. Ναι, και δεν θα μιλάω πλέον, δεν μπορώ, γιατί θα πω αλήθειες που πονάνε και δεν είναι. Να πεις, μόνο τέτοιες λέμε. Θα πω ένα-δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα-πρώτα, λέτε, κακώς λέτε παραπονιάρι τον Χιμένες. Δεν είναι παραπονιάρι. Καταγγέλει με αυτό που λέει ότι οι αντίπαλες ομάδες που παίζουν με την ΑΕΚ είναι πληρωμένες από άλλες ομάδες για να παίζουν σκληρά απέναντι στην ΑΕΚ. Το καταλάβατε. Αυτό υπονοεί. Αυτό όχι, υπονοεί. Δεν υπονοεί, αυτό λέει. Ναι, ναι. Δεν υπονοεί τίποτα. Και ο Ατρόμητος και η Τρίπολη και, δεν βγαίνει και ο Πλατανιάς. Ένας εισαγγελέας να τον πιάσει και να τον πει εδώ κύριε Χιμένες. Εδώ τι στοιχεία έχετε για αυτό που λέτε. Τι θέλανε, να τον όχι, που είστε. Να το ρωτήσεις και το εξής, τι ήθελες δηλαδή, τι ήθελες οι άλλοι δηλαδή να ανοίγουν ποδαράκια. Τι ήθελε αυτός Κωστή, εγώ λέω τι καταγγέλει αυτός και δεν αντιδράει κανένας εισαγγελέας. Κατάλαβες τι λέω, γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω. Τι να πω τώρα δηλαδή, τι να κάτσω να συζητήσω με τον εκάστοτε που βγαίνει αεξή και λέει ότι θα πάει στη Φιέστα, τι να πω.
Αυτά. Αφού ο προπονητής του βγαίνει και καταγγέλει ομάδες ότι πληρώνονται. Εδώ το λέει ο υφυπουργός, ρε, τι θα κάνουμε με τη φιέστα. Δηλαδή, προκαταλαμβάνεις δικαστική απόφαση. Αυτός έχει, έχει πώς το λένε, πολιτικό κέρδος. Έχει κάτι να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει ψήφους. Εκλέγεται σε μια περιοχή που είναι εκεί. Στον Πειραιά. Πιο... Και ο κύριος Καμένος στον Πειραιά το ίδιο. Βγαίνουν και κάνουν, πώς το λένε, ρελάνς στον κύριο Φωκά. Που είπε, τι είπε ο άνθρωπος, δεν το είπε στην κυριολεξία. Ένα σύστημα που είπανε... Έλα τώρα, τους έπιασε τώρα η ευθυξία. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι που μας καλά φωνάνε. Είπε κάποιος. Κάποιοι που τα φωνάζαν αυτά, λέει, έξω από τη Βουλή, γίνανε βουλευτές μετά. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, σε έτσι, παρακαλώ πράγμα, πολύ έτσι, τώρα. Άσε τώρα η ευθυξία τους. Σε παρακαλώ. Έδειξε κανένας την κηδεία, φίλε, του παλικαριού. Την έδειξε κανένας. Τούρκικα σύριαλ παίζουν. Σε παρακαλώ γιατί τώρα. Άσε με να πούμε. Έλαντε, γιατί να τη δείξουν. Γιατί να τη δείξουν. Τι ήταν αυτός. Αυτό είναι. Όπως το λες. Έχουν κάποιο κέρδος. Άμα δεν υπάρχει κέρδος για αυτούς Κωστή, δεν ασχολούνται με τίποτα. Μόνο με το κέρδος. Ή άμα δεν τους πούν τα αφεντικά τους, τι θα παίξουν. Έτσι, έτσι. Μα... Τι να, δεν θέλω, άσε, δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω. Γεια σου Παναγιώτη. Καλύτερα να παίρνουμε και να κάνουμε χαβαλέ παρά να λέμε... Το γιατί δεν είναι. Οι δικαστές, τους δικαστές τους κάνουν bullying. Τους παράγοντες τους κάνουν bullying. Αυτά, το είπα και άλλη φορά. Αυτές οι πρακτικές υπήρχαν πάλι όταν ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ ο κύριος Μελισσανίδης. Πάλι είναι πρόεδρος. Είναι μέτοχος τι είναι, οι πρακτικές επανήλθανε. Δεν άλλαξε τίποτα. Οι εκφοβισμοί και τα κυνηγητά. Είναι όλα δικά του. Τελείωσε. Πάλι γεια σου Παναγιώτη. Ναι, καλά. Αγάπη μου, καλή μέρα. Να είσαι καλά. Παιδιά, τι έγινε, χθες δεν θα έβγαζε ο Ολυμπιακός την ΚΑΠΑ 20 να παίξει. Έτσι δεν είχε πει. Έτσι δεν είχε πει, ρε. Κι όσοι βοήθαμε λίγο, ρε φίλε. Δεν έπαιζε η ΚΑΠΑ 20 χθες με την Κέρκυρα. Δεν μου φάνηκε. Λοιπόν, στην Αθήνα Κυριακή λέει, είπανε λέει το double, λέει Άντσου. Βέβαια, τι θα πούνε. Χρήσα μου. Τι θα πούνε, Χρήσα μου, τι θα πούνε. Λοιπόν, διάλειμμα δεν κάναμε. Πάμε έστω και καθυστερημένα. Θα επιστρέψουμε εδώ. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια νούμερο 1 προορισμός. Πηγαίνετε όπου αλλού θέλετε, στο τέλος να καταλήξετε εκεί. Και πείτε ότι ακούτε την εκπομπή, πείτε ότι είμαι ακροατής, ότι είμαι ζουμουσάκι. Να σπεριποιηθεί ακόμα αυτό. Ισχύει για όλους τους χορηγούς εκεί που θα πηγαίνετε. Και στο Όλα στα Όρθια, έτσι. Και στον Μανολόπουλο, στα Οπτικά Μανολόπουλο. Και στο Καφέ Μάγαζο, οπουδήποτε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάρφωσε. Παντσέτα. Γκόλ μου μπίδι. Από τον Παντσέτα. Ένα γκόλ να γλύφει στα δάχτυλά σου. Έτσι, έτσι, έτσι. Μπελαδόκολα, από ναι. Το κορδελιό στο χαρμάκι. Μπράβο, ωραία θα χάσετε λες. Την μπάλα. Ναι. 16 χρόνια 16 τα καλύτερα χρόνια. Κρεατικά. Αγόρι Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, ελευθέρια. Τηλιβεριά, όποιος δεν πήγε χάνει. 750. Αυτά που λέτε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ωραίο θέλει να παρεμβαίνουμε σαν σποτ. Να το κάνουμε. Να βάλω άλλους παίχτες εκτός από τον Μπαντσέτα, τον Γάστρα, τον Σουτζουκά. Ο Σουτζουκάκης είναι κριτικός. Εργοτέλη, όφη και τέτοια. Δεν είναι σύμφη Σουτζουκάκης. Πρώτο έπαιξε στα ανόγια. Είναι κάμις μωρέ κουζουλό. Αμυντικό χάφι είναι. Ή μπαγκάτσι. Μπαγκάτσι, δεξιά, αριστερό μπαγκάτσι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Μην ξεχνάτε σήμερα 7 η ώρα. Έχουμε κύπελο, έχουμε υποχρέωση. Κανένας δεν έχει περάσει μόνο παρουσιαζόμενος μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τις φανέλες του. Έτσι, εντάξει, το σκορ του πρώτου αγώνα, οκ. Okay. Έχουμε όσοι θα παίξουν σήμερα να δώσουν απαντήσεις. Αυτοί που δεν παίρνουν χρόνο. Αζεβέδο, δείξε ότι αξίζει να μείνει στην ομάδα. Αν και το σενάριο αυτό με Σταφυλίδη, πολύ ρε παιδί μου με έχει ξεσηκώσει. Πολύ, πολύ, πολύ. Γουστάρο, Σταφυλίδη και Παπαδόπουλο. Δεν είναι ώρα τώρα, δεν είναι τη παρούση γιατί είμαστε εν μέσω δικαστικών αυτά. Εφέσεις αυτές, ιστορίες, τον Ατάλο. Πού να μείνει η όρεξη, πού να μείνει μια λόγια μπάλα. Βλέπω το μαλλί του Θοδωρίδη, του γιού του Σάβα. Αυτό το μαλλί, το Playmobil, λες το βγάζει αυτό, το αφήνει σε κασκέτο δίπλα. Φίλε, αυτό δεν βγαίνει να μπει δίπλα σε πλαστικό κεφάλι. Πώς αφήνεις τη μασέλα, ρε παιδί μου, σε θήκη, πώς αφήνεις το κινητό κάπου. Πιστεύω βγαίνει αυτό το μαλλί, έτσι είναι το μαλλί Playmobil, κασκέτο. Πάμε στις γραμμές, εδώ είμαστε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, χορηγός δεύτερης ώρας και φυσικά μια φορά και έναν καιρό υπέροχη κατασκήνωση Αριστοτέλους 22, οικογενειακά όμορφα τα προσέχουν τα παιδιά σας στη Νέα Σκιόνη, πάρα πολύ ωραία πράγματα, μπείτε στην Αριστοτέλους 22 και ρωτήστε, πέντε γραμμές, πάμε, 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 μέρα σας, ναι,
Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κωστή, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Χρήστος από Εύωσμο. Γεια σου ρε Χριστάρα. Βάλε με και εμένα στην κλήρωση. Θα σε βάλω και εσένα στην κλήρωση για τα κρέατα. 731. 731. Εύωσμο πού? Εύωσμο χαμηλά, στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ, δίπλα είμαστε, φίλε, κοντά είμαστε. Κοντά δίπλα, είμαστε. Σοβαρά. Κοντά. Ωραία, ωραία. Και εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για τον ΠΑΟΚ. Να πεις. Θεωρώ εξαιρετικά ύποπτο όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες με την ΑΕΚ. Από χθες δηλαδή που μαθεύτηκε ότι συμφωνεί με το να καταθέσει ο Κομίνης τελικά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό όλο που γίνεται. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και ότι μας θεωρούν ηλίθιους και ηθαγενείς και πολίτες γάμα και δέλτα κατηγορίας. Εννοείται όλο αυτό. Τι να πω. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελειώσαν εντάξει οι λέξεις. Και ο πιο αδαείς κατάλαβε τι έχει γίνει. Όπως και με το Παναθηναϊκό όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται. Λέψε. Αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή γιατί να μην γίνει το ίδιο και με τον Ηρακλή και το κάθε Ηρακλή. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Μα βλέπεις ότι με λύσα, με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το σώσουν. Έτσι. Γιατί έτσι δεν είχε πολυεκατομμυριούχους και έχει. Πολυεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες και μετόχους και μικρομετόχους. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Ασφάλουν αυτοί μερικά εκατομμύρια και μετόχους. Ακριβώς. Και αυτός δηλαδή στο χιόνι. Ναι. Κι άλλος. Άλλη ΑΕΚ εδώ τώρα, έτσι. Το ίδιο πράγμα πάει να κάνει. Έτσι. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου Χρήστο. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Γεια σου ρε Βαλανιδωράκη. Χριστός Ανέση. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς. Να είσαι πάντα καλά με την οικογένειά σου και όλος ο παοξίδικος λαός και όλοι οι Έλληνες απανταχού παρών εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρεσε. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω σήμερα να πω και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως. Επέτρεψέ μου να κάνω το δικό μου μονόλογο. Λοιπόν, πάμε. Για να γίνουμε πρωταθλητές, Κωστή, δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί στον αγωνιστικό χώρο, στο πράσινο αυτό που λέγεται τερέν, είμαστε οι πρωταθλητές κανονικότατα και χωρίς δεύτερη συζήτηση. Εκεί που πρέπει να γίνουμε πάλι πρωταθλητές, θα πρέπει να ξεκινήσουμε νέο κύκλο με τους δικαστικούς. Τι θέλω να πω, θα πρέπει να βρούμε καλούς δικηγόρους, οι οποίοι να μπορούν να χτυπήσουν γροθιά στα έδρανα κάθε δικαστηρίου, αθλητικού δικαστή, και να αντιμετωπιζόμαστε από την δικαιοσύνη δίκαια και όχι όπως αυτοί θέλουν και τους αρέσει. Τώρα θέλω να πω και το άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ ανέκαθεν ήταν, πώς το λένε, σωματείο με αγώνες πάρα πολλούς. Σήμερα έχει την τύχη να έχει δίπλα του, να πλαισιώνεται δίπλα του από έναν πολύ μεγάλο ηγέτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Το απέδειξε, για μένα είναι γίγαντας, για μένα είναι ήρωας. Καλά έκανε και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καλά τους έκανε και μάγκας για μένα πάνω απ' όλα. Όμως εμείς θα πρέπει να δείξουμε την κατανόησή μας σε αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να του δείξουμε υπομονή, γιατί τα καλύτερα έρχονται από τη νέα σεζόν. Θυμηθείτε τον προγραμματισμό που θα γίνει τώρα το Μάη, τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν και τον Αύγουστο θα τρίβουμε τα μάτια με την ομαδάρα. Ας τερματίσουμε και δεύτερη βαθμολογικά, γιατί είμαστε πρωταθλητές, και θυμηθείτε ότι η ομάδα θα μπει στους ομίλους του Champions League και έχουμε... Πώς να σας το πω, έχω τέτοια αισιοδοξία προσωπικά εγώ σαν Βασίλης, η οποία με κάνει από εδώ, από την Βαλανιδωράκη της Πρέβεζας, να είμαι πάντα αισιόδοξος. Έγινε Κούδα, φιλιά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά αγόρι μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς την. Τι κάνεις, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, έτσι λέω. Μου λένε ότι δεν πρέπει να είσαι και πολύ καλά. Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πήρα. Δεν θα ήθελα να πω για αυτά που γίνονται με την ΑΕΚ, θα τα λίγο πολύ... Εμένα το μυαλό μου είναι και τη σκέψη μου είναι σε κάτι άλλο. Ναι. Εγώ φοβάμαι τη Λεωφόρο, Κώστα. Δεν φοβάμαι τον Παναθηναϊκό σαν δύναμη, σαν ομάδα. Φοβάμαι αυτά που μπορούν να μας κάνουν εκεί μέσα. Ναι. Πιστεύω ότι είναι η μόνη τους ελπίδα για να κόψουν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Και να πούν μετά, να, ορίστε. Ακριβώς. Δηλαδή, να σε τρυπήσουν ναι. με κίτρινες, με κόκκινες, με offside που δεν έχεις, δεν είσαι δηλαδή offside και να λένε για να πούνε ότι ορίστε και βαθμολογικά δεν. Μπράβο. Εγώ ναι. αυτά φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει στις δικαστικές αίθουσες, να μην κοροϊδευόμαστε, 90% ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να λες ποσοστά. Δεν θέλω, εντάξει, μην προκαταλαμβάνεις, Εύη μου. Δεν υπάρχει. Είμαι απεσιόδοξη, ξέρεις γιατί, είμαι 65 χρονών και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Έχω τόσο πολύ επικρατεί όλα αυτά τα χρόνια.
που, που τους φοβάμαι. Τους δικαίωμά σου, είδες, δικαίωμά σου. Προηγουμένως ο κύριος πριν το διάλειμμα. Είπε για, ότι δεν έχει αλλάξει και εσύ συμφώνησες. Ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πού να βασιστώ. Φοβάμαι αυτό το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Το φοβάμαι πολύ. Σου είπα όχι σαν δυναμικότητα. Το λέω εδώ και μέρες. Άμπραβο. Ναι. Αυτό τρέμω. Έγινε Εύη μου. Δεν είναι ούτε στον αγώνα κυπέλου, ούτε σε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε ήδη, έχω ξεκινήσει να λέω γι' αυτό. Θα το πούμε και όταν θα πλησιάζουν οι μέρες. Οκ. 3.38. Έγινε. Okay. Γεια σου Εύη. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Ξενοφών τρελοτήμωνο. Έλα ρε τρελοτήμωνο που είσαι ρε ξενοφών. Για πες. 12 και σήμερα. 12 και σήμερα αδερφέ. Για τη φιέστα. Για την αιμοδοσία. Ξέρω. Αιμοδοσία. Για την αιμοδοσία. Φιέστα είναι για μας φίλε. Εμείς θα κάνουμε πρόβα. Πρόβα στέψεις θα κάνουμε. Λοιπόν, Κώστα, βάλε με συγκλήρωση. Ναι. Πες μου 7-12. Λίγο. 7-12. Ξενοφών. Ωραία. Και βάλε και τον ύμνο του Παρίδη για σήμερα. Ναι, φυσικά. Έτσι θα φύγουμε. Έτσι θα φύγουμε, όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Να σε καλά. Γεια σου ξενοφόντα. Γεια σου ξενοφόντα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Μας λυπήθηκε και αναστήθηκε. Για ακριβώς. Πες. Μάρο λέγομαι. Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους ό,τι και να είπανε. Μπράβο. Πιστεύω να μην συμβούν αυτά που είπε η τελευταία κυρία. Ναι. Θα δούμε. Θα ξέρουμε. Η απόφαση θα αναμένεται. Λογικά έτσι, αύριο, ναι. Αύριο μεθαύριο αναμένεται. Αν δικάσει, Μάρο, με βάση την εικόνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθούμε. Αν δικάσει, όταν λέω την εικόνα από τις κάμερες. Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, αν δικάσει με βάση μια φωτογραφία, με βάση την περιραίωση ατμόσφαιρα, το bullying, όλο αυτό το τσουνάμι το επικοινωνιακό, τότε δεν θα δικαιωθούμε. Θα επικρατήσει η απατεωνιά για μια ακόμα φορά. Δυστυχώς ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει πολλά χρόνια πια. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα ήθελα και εγώ να μπω στην κλήρωση. Πες μου τρία τελευταία ψηφία. Σε βάλω. 126. Ωραία. Και χαίρομαι πάντα που σ' ακούω κάθε πρωί. Να σε καλά. Γεια σου, Μάρο! Να σε καλά, να σε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Μαέστρο, ναι, γεια σας! Ναι, καλώς την είναι! Καλώς την Έλα, χρόνια πολλά, Κωστή, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ, αληθώς ο Κύριος. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ή? Είμαι η Γιάννα. Γεια σου, ρε Γιάννα. Έλα, Γιάννα μου, σε ευχαριστώ. Εδώ με το σύζυγο, σ' ακούμε κάθε μέρα. Μπράβο στο σύζυγο, μπράβο και σε σένα. Κοντά σε αυτό σ' ακούω και εγώ. Ωραία, ωραία. Υπέροχος, τα λες ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά, βάλουμε στην κλήρωση, 3.28. Μπράβο. Φιλιά στο σύζυγο. Έγινε, Κωστή. Γεια σου, Γιάννα. Γεια σου, Γιάννα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Τρεις συνεχόμενες, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Μάρο, Γιάννα, είσαι ή? Είμαι η Ελένη από Τούμπα. Γεια σου ρε Ελένη, ωραία περιοχή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Έχω ένα πολύ καλό γαμπρό, τρελό παοκτή. Ναι, μπράβο, την αγαπάει την κόρη σου. Πάρα πολύ την αγαπάει. Μπράβο. Και την κόρη μου και την εγγονή μου. Μπράβο, έχεις και εγγονή. Έχω και εγγονή μια κούκλα. Μπράβο. Πρωταθλήτρια. Μπράβο. Αρκεί να σας πω ότι βγήκε πρώτη στο TDF. Έτσι, το TDF είναι πανευρωπαϊκό meeting, έτσι. Ναι, πρωτάθλημα χορού. Μπράβο της. Μπράβο. Πώς θα γίνει τώρα αυτούς να τους χορέψουμε όλους στο ταψί που μας έχουν... Πρέπει να τους χορέψουμε. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, και το θέμα είναι ότι η αγανάκτηση μένει μεταξύ μας. Πρέπει να είναι αποτελεσματική η αγανάκτηση. Κάτι πρέπει να γίνει. Επιτέλους να κλείσουν τα στόματα αυτών των ψευταράδων των Αθηναίων και να δικαιωθεί επιτέλους η Θεσσαλονίκη, η Τούμπα, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία. Ναι. Μας καίνε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Έτσι. Απλώς τα λέμε, δεν ξέρω, περιμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να δικαιωθεί. Δεν ζητάμε... Τίποτα παραπάνω. Δεν ζητάμε. Εγώ στενοχωρώ κάποιους που λέω: δεν θέλω να αφαιρεθούν βαθμοί από την ΑΕΚ. Θέλω να μου επιστραφούν οι τρεις βαθμοί που μου αφαιρέθηκαν. Θέλω να πάω να παίξω το μάτς από 1-0 τα τελευταία 6 λεπτά. Αυτό ζητώ. Αυτό θέλω. Δεν θέλω
Τίποτα αυτό παραπάνω. Τίποτα παραπάνω δεν ζητάω. Τίποτα. Έτσι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Τέλος πάντων. Κώστα, θα με βάλει την πλήρωση. Πες μου, Ελένη, πες μου να σου βάλω τα τρία τελευταία. Ελένη 656. Έγινε. Γεια σου, Ελένη. Να σε γέρι. Να χαίρεσαι για την οικογένεια. Πάμε, μαέστρο. Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ντου από γυναίκες, λέει η Χρύσα. Τρεις συνεχόμενες, δεν νομίζω έδινε 8.50 απόδοση στο στοίχημα. Φίλε μου Μαρασλίδη Στάθη, χαίρομαι πάρα πολύ. Να χαίρεσαι την Ιωάννα σου που σήμερα έχει γενέθλια 29 χρονών, που περάσετε τεράστια περιπέτεια. Ελπίζω όλα να πήγαν καλά, όλα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Να ξαναπώ ότι σήμερα έχετε την δυνατότητα, γιατί το κάνουμε έτσι, με ρωτάνε στο Facebook. Έξω όταν δίναμε δώρα είχε 100, 120, 150 γραμμές. Άνθρωπος που ήθελε να μιλήσει στον αέρα δεν μπορούσε να βγάλει γραμμή. Η Μαριλής μπροκάριζε το πράγμα, κατέρε και έπεφτε το σύστημα. Και έτσι, κάποιος που απλά ήθελε και μόνο να δώσει το όνομά του για να πάει το ταξίδι, ή για να πάρει τα κρέατα, ή για να πάρει το λάπτοπ ή οτιδήποτε, ή το τάμπλετ, οτιδήποτε, τα δώρα που δίνουμε, ή τα γυαλιά από το Μανολόπουλο, ό,τι δώρο είχαμε. Κατέρε το σύστημα, δεν μπορούσε κάποιος να βγει να μιλήσει. Είπαμε λοιπόν, και επειδή δεν είναι ωραίο να είμαστε απρόσωποι, να παίρνετε έξω και να λέτε είμαι ο, να πούμε, ο Νούφριος 548, δεν έχουμε επαφή. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν θα το κάνουμε, μέχρι να ξεκινήσουμε και πάλι με τα SMS το θέμα, θα το κάνουμε έτσι, να βγαίνετε να λέτε και το γεια σας και μην διστάζετε καθόλου. Δεν υπάρχει, ποιος θα σας κρίνει. Αυτός, ένα μηδέν! Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για τα μάτια σου Μαρή. Περνάμε φάση με αυτό το κομμάτι, όπως το έχετε καταλάβει. Έχει παλαμάκι μέσα. Την ώρα αυτή που μιλάμε, δηλαδή 10 παρά 20, δεν έχει ξαναλλάξει άποψη η επίσημη ΑΕΚ μέσω της δικηγόρου κυρίας Ρίζου. Με λένε Ρίζου και όπως θέλω τα γυρίζω. Δηλαδή θέλουν να χρησιμοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες. Θα μου πεις, και τι να κάνουν κιόλας. Το είδε όλη η Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα βλέπει. Ξαναρωτώ, ο Κομίνης γιατί βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα? Δουλεύει στο ΝΟΣΕ, περνάει το τραμ, το τρόλεϊ. Είναι κριτής στο Survivor, τι είναι, παρουσιαστής, 3-2-1. Τι είναι? Οι δικοί μας παίχτες γιατί χειροκροτάνε αφού βάζει τη σφυρίχτρα και δείχνει πάμε να παίξουμε, γιατί χειροκροτάνε? Τι κάνουν παλαμάκια, θέλει να παραγγείλει κανένας? Γιατί είδαν το Χριστοδουλόπουλο που πίνει την καφεδιά του, τρομοκρατημένος βέβαια πάντα, έτσι, βγάζει τη selfie. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε τρομοκρατημένοι, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Τι συμβαίνει, εξηγήστε μας και εμάς, γιατί έχουμε καταδύσει γραφική να λέμε κάθε μέρα το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Πάμε στις γραμμές. Έχετε την ευκαιρία στο επόμενο τέταρτο να μπείτε στην κλήρωση, υπέροχα κρέατα. Τα δύο κορυφαία κρεοπολία στην πόλη, κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο και κρεοπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ζούμου σου λέμε την εκπομπή, την ακούτε μαγνητοσκόπα. Δεν λέγεται μαγνητοσκόπηση γιατί δεν είναι εικόνα, αλλά έτσι μου αρέσει να τη λέω όμως. Την ακούτε σε επανάλα. Θέλω να σας πω ότι στην επανάληψη είμαι πολύ καλύτερος, πολύ πιο γλαφυρός, πολύ πιο περιγραφικός, πολύ πιο αέναος Χριστοκιώση. Στην επανάλα. Μπαίνετε στο site μας zoomusu.gr και με ZOU, zoomusu δηλαδή ο μικρό και ου, αλλά και zoomusu zms.gr. 29 Απριλίου, αιματάκι, zoomusu λέμε και το αίμα θέμε. Πάμε να κάνουμε την αιμοδοσία μας. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Τέταρτο συνεχόμενο κορίτσι που βγαίνει. Έχουμε σπάσει κάθε προηγούμενο. Δηλαδή μπορεί να μεσολάβησε το διάλειμμα, αλλά είχαμε τρεις πριν. Καλώς την είναι. Jackpot. Καταρχήν, Κωστή, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευθύνες όλους ο κρατές. Εσύ, ό,τι επιθυμείς. Ό,τι επιθυμείς. Το όνομά μου είναι Νίκη. Γεια σου, ρε Νίκη. Γαλιώνεις 705. 705. Ναι. Και ήθελα να σου πω ότι σε ακούω πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, και την άλλη του σταθμό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εκτός που ξεκινάει η μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο και περνάμε τέλεια με το αστείο αυτό και σου. Τι ωραία που τα λες! Τι ωραία που τα λες! Ισχύει και αυτό που λες, την επανάληψη είναι πιο καλά, ακόμη πιο περικαστικό. Την έχω ακούσει στην εκπομπή, αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα πιο καλά περνάμε.
σε τιμάει που είσαι αντικειμενικός σε ό,τι έχει να κάνει είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με οποιαδήποτε όσο λιμάδα, μπορούμε, όσο μπορούμε. Είτε κοινωνικό-πολιτικό. Καλά, εκεί άστο, εκεί δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ καμιά φορά μπορεί η αγάπη μας για την ομάδα να μην μας αφήνει να είμαστε τόσο αντικειμενικοί. Προσπαθούμε όμως. Εγώ πιστεύω ότι είσαι όσο μπορείς περισσότερο. Δηλαδή δεν σε βλέπω προκατηλημένο. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Ναι. Νίκη μου, τι υπέροχα πράγματα είπες. Παίρνω από εδώ να πάρεις το 50 ευρώ όπως δεν χρειάζεται 50 ευρώ. Ξέρεις πολύ καλά ότι εκφράζουμε την πλειοψηφία των ακροατών σου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτά που λες. Γεια σου Νίκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ωραία φωνή. Και ωραία φωνή έχεις. Και ωραία φωνή. Μπούμε και εμείς τον καλό το λόγο. Εδώ είμαστε. Τέσσερις συνεχόμενες φίλε. Μάρο, Γιάννα, Ελένη, Νίκη. Αυτό δεν είναι εκπομπή. Είναι χαράμι φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Όχι, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε. Μα μας κάνετε πλάκα. Σήμερα με τρολάρετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, σου έχουν πέσει ντου γυναίκες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με δουλεύετε. Είναι στημένο. Τι γίνεται. Τι ήτανε πάλι, Δεν γίνονται αυτά. Για τα αρχήν, ήθελα να σου πω χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς. Σε εσένα, σε όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Είσαι η. Χριστίνα. Γεια σου, ρε Χριστίνα. Τι ακούγεται από μέσα, είναι ο τσιγκάνος που περνάει και λέει ναι, από το γραφείο μπροστά βρήκε τώρα να περάσει και θα κλείσει το παράθυρο. Τέλειος. Έχω μία ερώτηση, Χριστίνα. Ναι, πώς γίνεται όλοι αυτοί που... ο Παλιατζής, ας πούμε, προκειμένου. Πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν ίδια φωνή. Ο Παλιατζής. Και δεν υπάρχει έστω ένας και να πει όλα τα παλιά μαζεύω. Ο Παλιατζής. Ένας με μια ψηλή φωνή. Γιατί εμάς μας απορρίπτεται με την ψηλή φωνή. Δεν έχουμε δικαίωμα να γίνουμε παλιατζίδες. Θέλει να λίγο πιο μπρουτάλ φαίνεται για να ακούγεται πιο καλύτερα στο μεγάλο. Ή μήπως είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει franchise, έχει πουλήσει τη φωνή του σε CD. Ναι, γιατί πρέπει ο Παλιατζής. Έλα ο Παλιατζής, όλα τα παλιά μαζεύω. Πείθει πιο πολύ. Η μπρουτάλ φωνή, ναι. Πείθει. Αλλιώς πιστεύω θα βάζανε γυναίκα. Αλλιώς θα βάζανε γυναίκα, πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραία. Τι ήθελα να σου πω. Να μου πεις εγώ πήρα να ευχαριστήσω μέσω της εκπομπής σου και εσένα. Και το ξενοδοχείο. Α, και το σταθμό, πηγές. Ναι, στις θέρμες. Μπράβο. Θέρμες, δεν ξέρω πώς το λέτε. Είπαμε. Το λένε. Οι γυναίκες θέρμες, είναι θέρμες. Ναι. Και ήταν πολύ εξυπηρετική, πολύ ευγενική. Μπράβο. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Έχει λίγο καιρό που πήραμε πριν το Πάσχα, απλώς δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαίρομαι που περάσετε όμορφα έτσι να βγαίνετε, ρε παιδιά, να τα λέτε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μας δίνουν. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και την εκπομπή και το ξενοδοχείο. Μπράβο. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος. Φυσικά. Εμείς πρώτα Θεός. Φυσικά, είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. Και οι θερμές και το φιλοξένιο. Ο Γιώργος έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα εκεί. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, γενικά τα δώρα που δίνεται και που περνάει ο κόσμος καλά. Αυτό. Και προσφέρετε αυτό, προσφέρετε μόλις σε την αγάπη. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Να πω, να είστε καλά, να συνεχίσεις πάντα τις επιτυχημένες εκπομπές και εσύ και όλα τα παιδιά στο Λίμπερο. Γεια σου Χριστίνα! Περνάει ο κόσμος τέλεια. Να είσαι καλά! Αν θα με βάλεις είμαι 5,77. 5,77, γιατί να μην σε βάλω. Φιλιά πολλά! Δεν είναι πρόβλημα, εντάξει. Σωστό γι' αυτό. Γεια σου Χριστίνα! Φιλιά! Φιλιά πολλά! Λοιπόν, το σημερινό νομίζω έδινε 32 απόδοση στο στοίχημα. Δηλαδή, Μάρο, Γιάννα, Ελένη, Νίκη, Χριστίνα. Δεν υπάρχει. Και τώρα θα βγει το παπάρι. Πρόσεξε τώρα. Ναι! Κάερε στα περμητίδο λεβετάρχε οπλικατόριο. Ο γήπας! Έλα, γόρι μου, έλα, συντριβανίσαι που σημαίνει! Επιστρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Μεγάλος, μεγάλος! Του λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Πέντε μυρίστηκες. Άκου, άκου. Άκου. Για τον Κομίνη σφυρίχνα τη χρειάζεται για σχολικό στροχονόμος. Για σχολικό, βεβαίως, και αυτό μπορεί να παίξει. Και αυτό μπορεί να παίξει. Πέντε γυναίκες μυρίστηκες και βγήκες γήπα μετά από πάνω. Γήπας. Όταν πήρα τηλέφωνο γήπας πριν το διάλειμμα μου λέει ήδη έχω τρεις, μου λέει τέσσερις, πέντε. Και λέω δεν έχω πρόβλημα χρόνου. Λέω θα με κρατήσεις γραμμή. Γήπας. Άμα το χάσω. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να σε βάλω ακόμη μια ώρα ρε αγόρι. Πετάς από πάνω, δεν ακούγεσαι, κάνεις διακοπές το τελευταίο που είπες. Σε χάνω. Σε χάνω. Σε χάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά, βεβαίως. Γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα, προσοχή, Το νου μας. Κάτι 3-1 και κάτι αυτά, μάλια, προσέξτε. Το νου μας. Έχουμε φάει πολλές τέτοιες φόλες, Ακριβώς. Το πολύ το rotation
Χαλνάει του παπά τα γένια, προσέξτε. Προσέξτε. Αυτή τώρα είναι, είναι δική σου παροιμία. Ναι, έτσι μου ήρθε, έτσι το είπα τώρα. Κοίταξε, εγώ ξέρω το πολύ, το πολύ, το κύριε Λέισον, το φοβάται, το βαριέται και ο παπάς. Εσύ είπες τώρα το πολύ, το πολύ, το rotation. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι η Ξάνθη επειδή είναι εδώ μέσα είναι εύκολη. Καταρχήν πρώτα έχουμε με τον Πανιόνιο παίζουμε, ναι, ποια Ξάνθη. Ναι, σήμερα. Ναι. Την Κυριακή. Άλλο μετά θα δούμε για την Κυριακή, φυσικά. Έχουμε δύο παιχνίδια φωτιά. Φυσικά. Αυτά είναι τελική κοστή. Φυσικά, δεν υποτιμούμε κανέναν, εννοείται. Είναι τελική γιατί έχει και τη διαιτησία. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτή η υποχώρηση λίγο τη ΣΑΕΚ, το να παρευρεθούν και να δείξουν και να κάνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν, έχω φάει πολλές τέτοιες φόλες. Είμαστε υποψιασμένοι, ψηλιασμένοι, ενεγρηγόρσι όσο ποτέ. Όσο ποτέ, παραμύθι δεν θα μας πιάσει σε κανένα, σε κανέναν ύπνο. Προσοχή, μην πέσει κάρο ολόσεις σκάδι στον προπονητή. Προσέξτε, άσε εκεί είναι και κλεισμένο το θυρόν πάλι. Ναι. Αλλά λέω, προσέξτε παιδιά, προσέξτε όλοι, προσέξτε. Την αγαπημένη μας ομάδα, είμαστε ταμπλούχοι φέτος. Αφήστε τους αγόρι να μου, λένε αυτοί. Αγόρι μου. Είμαστε Μπιζίν Πάου. Μπιζίν Πάου. Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Αυτό είναι. Καλή σωστό. Συνέχεια. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Πάμε παρακάτω. Yeah. Καλημέρα σας. Ναι. Το νου σας ρεμάλια. Το αυτό. Νου σας καλά ρεμάλια. Το λέγαμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μετά την Ξάνθη. Το νου μας και σήμερα. Πολύ θα ήθελα να μην περάσουμε στον τελικό. Διάφοροι. Άρα το νου μας. Δεν υποτιμούμε κανένα αντίπαλο. Κανένας δεν πέρασε με ένα μόνο μάτς. Κάνουμε το καθήκον μας. Εσείς που θα μπείτε να παίξετε σήμερα και δεν έχετε πολύ χρόνο συμμετοχής, χρόνιο. Το χρόνιο τι μπορεί να είναι, το νιόνιο και το χρόνο. Εσείς λοιπόν που δεν έχετε πολύ χρόνο, μπείτε και αποδείξτε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να δείξετε πράγματα. Ότι θέλετε περισσότερη συμμετοχή. Και ο Αζεβέδο και ο Κουλούρης και ο Λιμνιός, όσοι θα μπείτε σήμερα. Αποδείξτε ότι είστε εδώ, ότι αξίζετε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ότι έχετε κι εσείς το δικό σας μερίδιο σε αυτό το πρωτάθλημα. Πάμε να πάρουμε και το κύπελο. Εννοείται, εννοείται γιατί δεν το είπα αυτό. Κανένα ναι, καμία κατάφαση. Καμία απολύτως από τη δική μας πλευρά ανοχή στο θέμα ΟΑΚΑ χωρίς κόσμο τελικό κτλ. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια να γίνει το δικό τους γατήρι πάλι. Μισά-μισά τα εισιτήρια και κανονικά δεν πρέπει. Γιατί να γίνει στην έδρα της ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Γιατί να γίνει στην έδρα. Καλά, αυτό που λέει και ο Κούγιας βέβαια να περάσει Λάρισα λέει και να γίνει, λέει, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε παίξει λέει τόσους τελικούς λέει στην Αθήνα τόσα χρόνια, πρέπει τώρα λέει να γίνει λέει στη Λάρισα λέει το μάτς. Ρε Αλέξη! Ρε Κούγια! Τι γίνεται, ρε. Καλημέρα σας! Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο! Είπα, θα σπάγα εγώ του σιδέρα, τόσο προσοχήμα, δεν πειράζει. Είπα, εντάξει. Γράψε 283, γιατί έχω και κουμπάρο πολύ τέκνο Θεσσαλονίκη, όλο ξεχνάω. Αγόρι μου. Στέλιος, πόσο είπες? 283. 283. Η άποψή τους είναι όπως του γυαλοκαθαριστήρα. Γρήγορη σκάλα. Στο γρήγορο αυτό που... είναι που ρίχνει κουβάδες. Κρακ, 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 που δεν προλαβαίνει. Γιατί... θα τη σου ψηφίσει κανένας ότι αυτή η δήλωση που έκανες είναι σαν να δηλώνουμε ενοχή ότι δεν... Τι έγινε? Έπεσε? Έπεσε. Όπως το λες. Το να λες δεν θέλω να βγει η κάμερα τη στιγμή που είδαμε όλοι τι δείχνουν οι κάμερες είναι σαν να το φοβάσαι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι διπλωματία, αν είναι παραδοχή μιας κατάστασης ή αν έχουν ετοιμάσει κάτι άλλο και έχουν μαγειρέψει. Εσείς δηλαδή το έχετε λίγο, υπάρχει, το θεωρείτε απίθανο να έρθει ο Κομίνης και να πει πάλι ψέματα? Το θεωρείτε απίθανο? Πρώτη φορά θα είναι. Εδώ έγραψε το φίλο αγώνα ότι ακύρωσα λέει αμέσως τον γκολ. Και βλέπουμε όλοι ότι πάει σε σέντρα. Τι περιμένετε ας πούμε? Γι' αυτό είμαστε υποψιασμένοι μέχρι εκεί που δεν πάει. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, ναι, καλημέρα σας. Άστο, άστο, άστο. Δεν έχεις. Όρθια το κάνεις. Γεια σου Κωστάκι μου. Δεν ήθελα να πω τώρα όρθια κατουράς, αλλά... Τι, πολύ γυναίκα σήμερα ρε Κωστάκι, τι έχουμε?
Καλά το πήγες, λίγο βραχνή. Αλλά δεν μου κάθετε καλά. Ναι, να πας να κάνεις καλά. Ζού μου, ζού λέμε και τα πάντα καίμε. Αγόρι μου. Λοιπόν, Κωστάκη, ήμουνα και εγώ κάτω το Σάββατο. Ναι. Κατέβηκα. Αυτό τώρα που γίνεται, εντάξει, είμαι άνθρωπος που δεν ασχολούμαι πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο, το έχω πει από το 2004 και μετά ασχολούμαι, αλλά αυτό που γίνεται τώρα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Αυτά τα χρόνια που ζω εγώ σαν... Δεν το παίζω παλιά, από το 4 λέω ότι ασχολούμαι με την μπάλα, άρχισα να ασχολούμαι. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται θέλω να μας κλέψουν ένα πράγμα που εγώ είναι δικό μου και ξαφνικά μπαίνεις, ας πούμε, εσύ σπίτι μου και μου λες θα το πάρω. Ακριβώς, γιατί, ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Ήμουνα κάτω, προσπάθησα να σε πάρω τηλέφωνο, δεν μπόρεσα να σε βρω. Δεν είδες, εκεί ήμασταν. Με το Συντριβανίσιο και με τον Κυρδιονύση, βγήκαμε και φωτογραφία, έβαλα και φωτογραφία. Μαζί, εκεί ήμασταν με τον Κυρδιονύση και με τον κύριο Παύλο. Δεν σε είδα εγώ, ρε γόρ μου, αφού και εγώ εκεί ήμουνα. Ναι, από νωρίς κιόλας. Από νωρίς. Ναι, εγώ δεν σε είδα εσένα. Φύγαμε μετά, πήγαμε λίγο πιο εξέδρα, πιο μπροστά. Α, γι' αυτό χάθηκε, ναι. Πιθανόν. Εντάξει, Κωστάρα μου, να σε καλά, αδερφέ μου. Και το νου σα, ρε μάλια. Συνέχεια το λέμε, φίλε. Συνέχεια όλη την ώρα. Θέλω να με βάλει και εμένα στην κληροσκοστή. Να σε βάλω, αγόρι μου. Ε? Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 4-8-6. 4-8-6. Δίδυμο πατέρα. Έγινε, Κωστάκι μου. Φιλιά. Να σε γερός. Να σε γερός. Yeah. Τα λέμε, ζούμε σου. Φιλιά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Μαέστρο. Τελευταία. Τρεις. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σα. Μέθε επόμενος, δύο, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, φλαράκι. Ένα ντου γιατί μας πήρε νεφαλάκι. Άντα, αγόρια, πάρτε τηλέφωνο. Σήμερα η ζυγαριά, φίλε. Δεν είναι, φίλε. Το πιο εντυπωσιακό δεν είναι ότι βγήκαν όλες μαζί. Τι. Είναι... Ότι τρώνε όλες κρέας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι... Παοκτσάκια, φίλε, όπως είδες, με άποψη, έτσι, κανονικά όλες. Με άποψη, βάλαμε στην κλίση, εγώ είμαι γυναίκες, όλες. Τίποτα λαχανικά, φίλε, τζάνες, τίποτα... Να ξέρεις κάτι, η Τουλάρα έχει ανοίξει μια τεράστια ιστορία στα ραδιόφωνα. Καλά, εντάξει, ήταν... Μπορεί να έφυγε, αλλά καταρρίφθηκε άπαξ διαπαντός ο μύθος, έλα μωρέ τώρα, και οι γυναίκες και τι μπορεί να ξέρουν. Ποτέ δεν επόθηκε από το στόμα μου, φυσικά. Ήξερε μπάλα, ρε. Γιατί ήξερα. Έβλεπε το τόπι. Έτσι. Να πω τώρα, θες να σου πω. Γυναίκες σαν την Τουλάρα και άλλες δικές μας. Εντάξει, το πιστεύω. Έτσι. Η Νανά, η Σοφία, η Χρύσα, δηλαδή κορίτσια που έχουν άποψη και μάλιστα και τσαμπουκά και αυτό. Κοιτάξτε. Έτσι. Απλά την Τουλάρα μας δεν την ξεχνάμε ποτέ, φίλε. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν καταλάβαιναν το offside. Από όταν το κάνανε σκέτσι εκεί, η Αμάν, ποιοι το είχαν κάνει με την τσάντα. Θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί άντρες είναι που δεν καταλαβαίνουν το offside. Οπότε δεν μου λες και αυτός που σφυρίζει, δηλαδή το κατάλαβε. Αυτός που σφύριξε του Βαρέλα ήταν offside. Εκεί είναι άλλο, δεν είναι θέμα, δεν ξέρει. Μια χαρά ξέρει. Άλλα τα πράγματα. Και φυσικά με σε φυλακτική, γιατί με αυτούς δεν έχει χαίρι, να πούμε. Είναι ακριβώς. Τόσο... ακριβώς. Είναι σαν αυτό που είπε χθες το φιλαράκι μας ο άλλος σε μια έτσι, εκπομπή που ακούμε βραδινή. Αυτό, πώς το έλεγα εκείνο το πράγμα, να πούμε, στον άρχοντα φιλιδιών, το Γκόλουμ, Μόλουμ, ναι. Πώς το έλεγαν εκείνο. Ένα τέτοιο είναι. Ένα τέτοιο, ακριβώς. Ένα τέτοιο αποσύχαμα, από εμφάνιση, από τρόπο... Από όλα, από όλα, από όλα. Από όλα, γλίτσες, σκέτες. Από όλα. Γλίτσες. Λοιπόν, άρα βάλαμε και μέσα κρέατα μια φορά. Έλα, Κωστάκι μου. 190. Τι άλλο να πω. Αυτά, φίλε. Ζούμου σου. Πάμε για άλλα πόσα μάτς μείνανε τώρα. Τρία στο πρωτάθλημα, τέσσερα, δύο στο κύπελο. Πέντε. Άντε, πέντε στις πέντε νίκες. Αυτό. Και αυτό θέλουμε. Έτσι. Και φιέστα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Καραγιάν. Πάμε τελευταίος να κλείσουμε σήμερα, να μας δώσει και το νούμερο. Κάτσε να ρυθμίσω. Ναι. Γεια σας. Νούμερο 8. Νούμερο 8! Τι ωραία! Το νούμερο 8 έχει σπουδάσει κοινωνιολογία, αγαπά τις τέχνες, θέλει να κάνει παγκόσμια καριέρα στο μάρκετινγκ, μισεί το ψέμα και την υποκρισία. Και παγκόσμια ειρήνη. Εννοείται. Καλά, εννοείται, φίλε. Εννοείται. Μισό το ψέμα. Πεσέμα, το πεσέμα με επισήγμα. Έλα, μαλαμίσιε, είσαι! Εγώ είμαι. Αγόρι μου. Μου θύμισε καταρχήν εκείνη που λες για τους γύφτες που έχουν την ίδια φωνή. Είχαμε στον Άγιο Γιάννη ένα που πουλούσε πατάτες. Όποιος είναι από τον Άγιο Γιάννη θα τον ξέρει. Mm. Που έλεγε «Πατάτε καλό, πατάτε, πατάτε καλό, πατάτε». Δεν ξέραμε τι λέει. Κάποιος μου τον έπιασε μικρό σε μου. «Τι λέτε?» Λέει «Πατάτες, καλές πατάτες». Ναι. Εντάξει, φίλε, είχε το δικό του τρόπο, είχε το δικό του στυλ. «Πατάτε καλό, πατάτε». Το δικό του στυλ. Κοίταξε, Κωστή, πολλά είναι τα θέματα. Το μόνο ένα πράγμα θα σου πω ότι μόλις άκουσα ότι η Άκη συμφωνεί να δείξουν το βίντεο. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, όχι το ύποπτο. Βλέπει ένα το μυαλό, ρε παιδί μου, ότι λες, ρε παιδί μου. Με ζώνουν φίδια. Όχι, ρε. Με ζώνουν φίδια κατευθείαν.
Τέλος πάντων, είναι λίγο ύποπτο. Τώρα από εκεί και πέρα, να πω ότι στην ΑΕΚ, έτσι πως είδε και το μάτς με τον Πλατανιά, αυτή η φορμαρισμένη ομάδα, αυτή η ομάδα σύνολο, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα που μπορούν να κάνουν σούτ από το κέντρο απλώς για να δημιουργήσουν φάσεις και να λένε ότι έχουν κάνει, ρε παιδί μου, τελικές. Αυτό το μεγάλο προπονητή που λέγεται Χιμένεθ, ο οποίος, Χιμένεθ, αγαπητέ μου φίλε Κωστή, για να τα λέμε πολύ γρήγορα, ήταν 4 χρόνια. Είχε να πιάσει δουλειά στην Ισπανία, δεν είχε πάει σε ομάδα της Ισπανίας. Εδώ τον είχαν διώξει του Κλότσου και του Μπάτσου. Τον είχαν. Αυτός μαζί με έναν άλλον Ισπανό που έφυγε από την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα βρουν άνετα δουλειά στην Ισπανία. Ειδικά τον έναν τον Θεατρίνο, τον φίλε, έχουν πάρει και πρέφα. Και να πω και εδώ λίγο και κάποια πράγματα για τους δικούς μας. Μην περιμένετε, παιδιά, ο Γκαρσία να βγει και να πει ότι εγώ το έκανα επίτηδες και τέλος πάντων. Όχι, θα ξεφτεί. Πέτει την καριέρα του. Ένα. Πρέπει να έχουν βάλει τεράστια ρήτρα, πιστεύω. Δύο, είναι σαν να αυτοξευτελίζεται. Δεν είναι ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας σε κάτι στο οποίο υπέπεσε κάποιος άλλος. Είναι σαν να ξεφτελίζει τον ίδιο τον εαυτό. Ποιος θα τον πάρει μετά στη δούλεψή του? Αυτός, ένα μηδέν! Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε Κωστή, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Στη συνείδηση όλων είμαστε πρωταθλητές, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εγώ γούσταρα. Μ' άρεσε, ρε, τρελάθηκα. Γέμισε η ψυχούλα μου, φίλε. Και προχθές, στο πρώτο ημίχρονο. Ξέρεις τι σημαίνει να βλέπεις την ομάδα σου και να τη χαίρεσαι? Να το χαίρεσαι αυτό που βλέπεις. Συγχαρητήρια από τον φροντιστή του γηπέδου μέχρι, τι να σου πω, μέχρι τον τελευταίο, από τον τελευταίο μάλλον τον πρώτο. Όλοι τους, μπράβο, συγχαρητήρια για τη φετινή προσπάθεια. Δύο πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε. Δύο πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Ένα, το τραγουδάκι σου πριν φύγεις, γιατί κατηγορήθηκες και λιδωρήθηκες όταν το πρώτο είπες και πρέπει να είμαστε έντιμοι απέναντί σου. Έτσι, πάμε. Πάμε. Παρέθεση πριν το πω, να σου πω ότι πώς υπήρξε αυτή η συμπάθεια. Ήταν στο Μακεδονία Παλάς, επειδή μου άρεσε να πάω να διαβάζω πάρα πολύ στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Χαλαρώνω εκεί πέρα. Τον πέτυχα λίγο πριν την... Όταν λες τον πέτυχα, έριχνες πέτρες, ας πούμε, και στην αρχή αστοχούσες και μετά τον πέτυχα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν τόσο συνεννοήσιμος, που θα κάτσει να μιλήσει, ήταν τόσο ευχάριστος. Πραγματικά καθίσαμε και δηλαδή λες και μιλήσαμε με τον φίλο μου. Και το συμπάθησα τόσο πολύ σαν άνθρωπο που πραγματικά έλεγα, κοίτα να δεις, τελικά δεν ήταν το σκουφάκι, ρε παιδί μου, αυτή η φάτσα σαν ποντικός, ρε παιδί μου, ήταν και κάτι πιο ευαίσθητο από πίσω. Τον πένεψε τώρα, έτσι. Πού να δεις τον αδερφό του, άμα δεις τον αδερφό του, α, έχει αδερφό. Είναι η επιτυχία της ασχήμιας. Πρέπει να είναι φίλε. Φίλε, πρόσεξε, φεύγουμε τώρα με την Ατάκα Παπάς, σημασία έχει φίλε ο εσωτερικός κόσμος. Ακριβώς. Λοιπόν, Λουτσέσκου, Λουτσέσκου. Και το 8, μην το ξεχνάμε. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, νούμερα δεν είπα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, πόσα έχω, 20. Βάλε χαλάκι, μαέστρο. Τι έγινε, Κωστάκη? Μπα! Σε γουστάρει χωριά. Έσκασες, μητή! Έσκασες! Σε έχω χάσει, Τζένι! Λοιπόν, 18, τώρα με 18. Το 8 είπε! Ήσουν που ήσαινα σε απέκαμα. Να ξέρεις. Να ξέρεις το ότι αντάμωσες εμένα. Έβαλες φίλε ποιότητα, πολιτισμό στη ζωή σου, να ξέρεις. Αυτά είναι αγνά, βρε, είναι αγνά. Αυτά είναι όλα. Έτσι. Το φουστάνι το βιραμάν. Ξαναβάλε λίγο σε παρακαλώ την εισαγωγή, γιατί μίλησε επάνω. Συνήθως κάνω στα τραγούδια. Βιραμάν είναι το χρωμάκο. Το φουστάνι το πείραμα, με έχει στραλάνει αμάν αμάν. Όταν σε βλέπω να... Δεν έχω λόγια. Πόσο ήθος! Πόσο! Πόσο ήθος! Πόσο! Πόσο! Λοιπόν, γυναίκα σήμερα τυχερή, λογικό το βρίσκω. Η Ελένη σε 6.56. Είναι η τυχερή μας σήμερα. Ελένη σε 6.56, παίρνεις τηλέφωνο έξω τώρα στο ίδιο νούμερο που πήρες και πριν. Και αφήνεις το ονοματεπώνυμό σου στη Μαριλής και σου λέμε πώς θα πας στην Ανδρέα Παπαδρέου 125 στην Νεάπολη να πάρεις μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που και σήμερα κολόνα δωρικού ρυθμού στάθηκε αέναος, ακρεφνής και έτρωγε τα σκαμπίλια από τα κύματα δεμένο στο κατάρτι. Αλλά δεν λύγεις όμως αυτό το τρελό αγόρι. Κωστίζα τσαρόστερα, φίλε μου, τσουνάρα μου, στο μικρόφωνο. Ζουμου σου λέμε και τα πάντα και με. Μην ξεχνάτε, 29 Απριλίου έχουμε 14η αιμοδοσία. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χορηγή δεύτερη ώρα ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η νούμερο 1 προορισμός.
με τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη εδώ και 16 χρόνια. Και βέβαια, μια φορά και ένα καιρό, παιδική κατασκήνωση Αριστοτέλους 22. Επισκεφτείτε να δείτε πώς μπορούν. Τα παιδάκια στα πάνε και δωρεάν 15 μέρες στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά! Bye, bye, bye! Α, το νου μας το βράδυ! Το νου μας το βράδυ! Πρόκριση, τίποτα άλλο, πρόκριση. Bye!